Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Να πω και καλησπέρα. Δεν είναι δίπλα μου ο Τάσος Τρέγιας, ο οποίος λόγω δουλειάς θα λείπει σήμερα και αύριο. Δίπλα μου έχω φυσικά τον καλύτερο έκτο παίκτη. Σου άρεσε? Καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε, ναι, ναι. Καθιερώθηκε. Δεν ξέρω αν ακούς τελευταία. Όχι ότι πριν δεν. Απλά μου ήρθε μία φορά βλέποντας μία φωτογραφία του Βιερίνια. Ναι, ότι το ότι μοιάζει στο Βιερίνια. Το μοιάζει. Αυτό το είχε πει και ένας ακροατής σε μία εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Τρέγια πέρσι. Ναι. Και κάναμε live από το Facebook. Σοβαρά. Και γυρνάει ένας και κάνει μία στελάκι, λέει ίδιο ο Βιερίνια. Ναι, όχι, πραγματικά μοιάζει. Πραγματικά το μοιάζει το Βιερίνια. Στο πρόσωπο φυσικά. Καλά, δεν είπαμε ότι είσαι και ολοίδιος, αλλά το μοιάζει πάρα πολύ για μένα. Για τα δικά μου μάτια, βέβαια, δώσε μου τα μάτια σου να δω, λέει ο λαός. Λοιπόν, άρα σήμερα Τάσος Τρέγιας απουσιάζει λόγω φόρτου εργασίας και αύριο. Έτσι κι αλλιώς. Έχω δίπλα μου το Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Αυτά τα δημοσιογραφικά, ξέρεις που δεν μου αρέσουν. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Αυτά ναι, τα, ναι. Δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια, αυτά τα λογότυπα. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε. Έφυγε, βέβαια. Τον έκανα φουρνέλο, μάλλον τις προηγούμενες εβδομάδες τον έκανα φουρνέλο και ξέσπασε. Και ξέσπασε. Και επειδή χθες ξεκινήσαμε και με τον. Τον Τάσο, θα διαβάσουμε και τους υποστηρικτές, έτσι. Ξεκινήσαμε με τον Τάσο με αυτό το θεματάκι, με το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Μπαρτσελόνα. Αλλά καλύτερα, ξέρεις τι, για να μην τα αφήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο με τους υποστηρικτές της εκπομπής, να διαβάσεις εσύ το Πορκίτο, να διαβάσω κι εγώ την Πέψη και να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-5-25-55. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. 2310-5-25-55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android. Και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Κάτσε λίγο εδώ, γιατί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Λέει ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του τέταρτου γκολ της, του, ναι, του γκολ. Λέει είναι ο Ball Boy. Γιατί, τι έκανε ο Ball Boy? Κάτσε να δω. Α, ο Ball Boy τον... Κάτσε. Τον ενημέρωσε, τον φώναξε λογικά. Κάτι, δεν το καταλαβαίνω βέβαια. Φαίνεται τον Ball Boy, αλλά γιατί λέει, μπορεί όλος ο κόσμος να δει την πανέξυπνη εκτέλεση εικόνα του Αλεξάνδρ Άρνολντ στο τέταρτο γκολ της Μπαρτσελόνα. Της Μπαρτσελόνα λίγο δύσκολο. Όμως ελάχιστοι εστίασαν στον αληθινό πρωταγωνιστή της φάσης. Ήταν μια στιγμή έμπνευση του Αλεξάνδρ, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Μπαρτσελόνα. Ναι. Ωστόσο, ο X-Factor σε αυτή τη φάση ήταν άλλος. Ένα Ball Boy που έδωσε ρηπή οφθαλμού την μπάλα στο δεξιό back της Liverpool να εκτελέσει γρήγορα και εμφυλιάσει. Πού το είδαν αυτό, ρε φίλε? Καλά πλάκα μας κάνει. Κάτσε λίγο να το. Τι ρηπή οφθαλμού την έδωσε? Α, του την έδωσε, ναι. Κάτσε. Ναι, από δίπλα του την έδωσε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τσακαλάκι μικρός. Τσακαλάκι του την έδωσε. Βέβαια, εγώ θα πίστευα ότι του φώναξε ότι οι άλλοι μαλώνανε, δεν ξέρω τι λέγανε. Ο τερματοφύλακας θα σχολιάσω. Λοιπόν, να διαβάσω για την Pepsi UEFA Champions League Master. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι Master στις UEFA Champions League ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κερδίζεις διπλό εισιτήριο για τον τελικό της Μαδρίτης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βέβαια δώρο. Κληρώνονται φυσικά και PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού, και έχει πολλές όντως, του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, και όντως αφού ξεκινήσαμε με την Pepsi και το μεγάλο δώρο που είναι. Ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό και ποιος δεν θέλει, έτσι, δωράρα, να είναι. Δωράρα. Έτσι, και στο καινούριο γήπεδο της Ατλέτικο, το οποίο νομίζω από χθες ή προχθές γκρεμίζουν το παλιό. Εκεί που είχαμε πάει, το Βιθέλ Καντερών, το γκρεμίζουν. Έδειχναν τις μπουλντόζες, το οποίο το κατεδαφίζουν. Και μια που ξεκίνησαμε όπως θες με τον Τάσο με αυτό το παιχνίδι και τον έκανα και τον κύριο Ματζιούκη Φουρνέλο, που πραγματικά λίγο εδώ πέρα, αν και είναι κατά μου αυτό, θα το πω. Αριανίζει λίγο, πανηγυρίζει πριν τον τελικό. Πανηγυρίζει ο κύριος Ματζούρκης. Λογικό είναι να πανηγυρίζει, διότι
Στην ουσία, η χθεσινή πρόκληση για μένα είναι και τίτλος. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε να προκριθεί η Μπαρτσελόνα ή η Λίβερπουλ, να πω την αλήθεια. Νομίζω τώρα μετά το 3-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, έτσι όπως την ξέρουμε, ναι, τα τελευταία χρόνια την Μπαρτσελόνα, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να πόνταρε και να το λέγει σοβαρά, ναι, ότι θα περάσει η Λίβερπουλ. Όχι. Εγώ θα δώσω μια άλλη οπτική γωνία. Θα μου πει αν συμφωνεί. Έχουμε και για μπάσκετ. Έχουμε θέματα, ναι, στο μπάσκετ. Εκεί χαμός γίνεται στο γίνεται μπάσκετ. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το μπάσκετ στέλιο. Όχι. Εγώ λέω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει την κατηφόρα ήδη. Όχι φέτος, από πέρσι. Δηλαδή είναι στα τελευταία της αυτή η ομάδα. Έχει κάνει τον κύκλο της. Υπάρχουν αποχωρήσεις κάποιων παικτών, οι οποίοι κάναν τη διαφορά τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι είναι στα τελευταία της. Πιστεύω και ο Μέση είναι στα τελευταία του. Έτσι. Και φαίνεται αυτό διότι κάποτε δεν άφηνε παιχνίδι να μην πάρει μέρος. Τώρα σε κάποια μάτς δεν παίρνει μέρος. Δηλαδή αυτά τα μάτς τώρα που έχει κρυθεί το πρωτάθλημα δεν έπαιζε ο Μέση. 30 κιόλας. 30 στα 31. Πιστεύουν και βιολογικά και αυτό στα τελευταία. Και η ομάδα της είναι σίγουρα στα τελευταία. Έχει κάνει τον κύκλο της όπως και η Ρεάλ. Αλλά πόνταρα. Καλά, δεν έλεγα ότι θα αποκλειστεί. Πόνταρα στο ότι αυτός ο Βαλβίδας, ο Βαλβέδε, δεν τρώει γκολ. Έφτιαξε την άμυνα. Ανταυτού είδαμε μια άμυνα, ρε φίλε. Δηλαδή αυτός ο Πικέ και ο άλλος ο. Ένα γαλλικό όνομα, Μίνιο. Πώς λέει. Περίεργο όνομα. Ναι, δεν μπορώ να το πω. Παιδική χαρά ήταν η άμυνα της Μπαρτσελόνα. Δεν ήταν παιδική χαρά, προσβάλλει παιδικές χαρές. Η παιδική χαρά. Και ειδικά αυτό το τέταρτο γκολ και το τρίτο βέβαια, αλλά το τέταρτο γκολ δεν ξέρω πραγματικά αν πάμε εδώ στην έψη μου σε κανένα παιχνίδι. Να δούμε, ξέρω εγώ, ο Πόξ Ξηροκλίνης που είναι η γειτονιά μου με κάποια άλλη. Και να δούμε να τρώει τέτοια γκολ. Τέτοιο γκολ δεν μία... νομίζω να τρώει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και τον έκανα να εκραγεί ο άνθρωπος. Γιατί τον έλεγα δεν θα πάρει τίποτα και ξεσπάθωσε. Ξεσπάθωσε γιατί νομίζω ότι το πήρε. Είναι αλήθεια ότι το Ματζιούκι πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι. Να ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Ναι. Γιατί γενικότερα έχει ένα ήρεμο, ναι, προφίλ, ας πούμε. Είναι. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Εγώ εντάξει, κοίτα, είμαι Άρης και Μάντσεστερ. Αλλά Μάντσεστερ, εντάξει, δεν τρελάθηκα τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Κατ' μπλακίτσα μας κάνουμε και με ένα φίλο μου οι περισσότεροι, οι Αριανοί, είναι Λίβερπουλ. Εδώ έχω να πω κάτι. Και για το Ματζιούκι. Ο Ματζιούκι βέβαια είναι στο μετέχνιο αυτό που θα πω ηλικιακά. Εγώ το έχω πει 100 φορές όταν έγινα Μάντσεστερ, κύριε Ματζιούκι, και εδώ πέρα άλλοι γιατί έμαθα με παίρναν τηλέφωνο για να με βγάλουν στον αέρα εδώ πέρα. Δεν έχω πρόβλημα. Κοιμάμαι εκείνη την ώρα που με πήρατε. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όταν έγινα Μάντσεστερ, διάλεξα τον Άρη της Αγγλίας. Εκ το 7ο ήταν η Μάντσεστερ όταν έγινα Μάντσεστερ. Εσείς που είστε ηλικιακά κοντά σε μένα, διαλέξατε τον Ολυμπιακό της Αγγλίας. Εντάξει, και όταν λέω Ολυμπιακό δεν εννοώ τα παρελκόμενα, εννοώ αυτό που κέρδιζε. Που έπαιζε μεν καλό ποδόσφαιρο, δίδαξε μια πενταετία, εξαετία, όντως ποδόσφαιρο Λίβερπουλ. Αλλά γίνατε με τον πρώτο. Εγώ όταν διάλεξα, πήρα τον έκτο έβδομο. Δεν πήρα τον πρώτο. Καταλάβατε. Εγώ πήρα τον Άρη της Αγγλίας. Εσείς πήρατε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι 45 άριδες και πάνω. Ηλικιακά. Για να μην τρελαθούμε. Ο Ματζιούκης τώρα είναι 39 στα 40, πόσο κάπου εκεί είναι. Αυτός είναι στο μετέχνιο, δεν ξέρω, κάπου εκεί είναι. Πρόλαβε και λίγο. Μεγάλη Λίβερπουλ δεν πρόλαβε. Λίγο. Από τότε έχει να δει και τίτλο φυσικά. Ο καημένος. Πρωτάθλημα εννοώ. Λοιπόν, άρα λέμε, ακούς και την άποψή σου ότι αυτή η ομάδα είναι η Μπαρτσελόνα. Πιστεύω στην κατηφόρα. Πιστεύω ότι τελειώνει ο κύκλος της. Εντάξει, δεν περίμενα βέβαια να αποκλειστεί, έτσι. Να πω ότι το μάτς ήταν, επειδή το πρώτο δεν το είδα. Κάπως από ό,τι μου είπαν, μία αντιγραφή του πρώτου παιχνιδιού. Δηλαδή, η Λίβερπουλ είχε χάσει κάποιες ευκαιρίες. Δεν νομίζω όμως τόσες πολλές όσο έχασε χθες η Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, η Μπαρτσελόνα έχασε και δύο τετατέτ. Δεν νομίζω να έχασε δύο τετατέτ στο πρώτο μάτς. Και εκτός του Σαλάχ την ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία δεν νομίζω να έχει. Έχει κάποια μικροευκαιρία στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω αν το είδες. Το ψιλοέβλεπα έτσι καλά. Χθες έχασε αρκετές ευκαιρίες να βάλει ένα γκολ και να τελειώσει την πρόκριση η Μπαρσελόνα. Δεν σε εκμεταλλεύτηκε. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο κιόλας, εκεί. Και κάποιες ολιγορίες του Μέση. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Αυτά. Ένα άλλο τέτοιο που θέλω την άποψή σου. Τεράστια φανέλα. Και για τον Άρη, τον μπασκετικό Άρη. Τεράστια φανέλα. Τι θα πει τεράστια φανέλα. Έχει ομαδάρα η Λίβερπουλ. Βέβαια, λείπαν καλοί παίκτες. Τι θα πει, δηλαδή. Τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν τεράστια η φανέλα της Λίβερπουλ. Φέτος έγινε. Απλά φέτος έχει ομαδάρα η Λίβερπουλ. Τι να κάνουμε δηλαδή, καλούς παίκτες. Ακόμη και τώρα που παίζαν, που λείπανε κάποιοι όπως ο Σαλάχ και ο Κεϊτά. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Μου αρέσει. Σε κάτι τέτοιο που λες για τη βαριά φανέλα, μπορεί να σου πει κάποιος να σου φέρει το παράδειγμα της Manchester City. Ναι. Και για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην Αγγλία, παίρνει τίτλους, mm-hmm. είναι μία από τις καλύτερες ομάδες. Και τις παρεί, θα μου πεις. Και τις παρεί. Ναι, και τις παρεί, ναι, κατά επέκταση.
που στην Ευρώπη δεν τα καταφέρουν τόσο καλά όσο τέτοιο. Και λένε ότι βάρος φανέλας, ας πούμε, ότι έχει. Δεν έχει το βάρος φανέλας στην Ευρώπη για να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω. Θα σου πω, έχω απάντηση. Είναι πολύ καλή ομάδα η Manchester City, αλλά γι' αυτό το επίπεδο δεν είναι μόνη της. Δηλαδή μπορεί να αποκλειστεί, όπως αποκλείστηκε και από τη Liverpool. Έτσι, πέρσι δεν είχε αποκλειστεί από τη Liverpool, νομίζω στον ημιτελικό. Και μάλιστα πέρσι δεν ήμουν εδώ πέρα, τους έλεγα την. Σου λέω, επαναλαμβάνω, οι φίλοι μου είναι πιο πολύ Λίβερπουλ. Σου έλεγα ότι θα περάσει Λίβερπουλ σε αυτό το match, όταν η Λίβερπουλ δεν είχε και τόσο. Δηλαδή πήρε φέτος κάποιες μεταγραφές οι οποίες όντως είναι. Γέμισε λίγο το ρόστερ. Γέμισε. Πέρσι τον τελικό πήγε μισή ομάδα. Είχε πολλά προβλήματα η Λίβερπουλ πέρσι. Αλλά φέτος για μένα το είπα και πριν το match, πριν 2-3 μέρες νομίζω, τη Δευτέρα το είπα. Δεν θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έχει την καλύτερη ομάδα στην Αγγλία και το καλύτερο υλικό για μένα. Και υλικό έχει καλύτερο. Άρα αυτά οι βαριές φανέλες. Εντάξει, ισχύουν μέχρι ένα σημείο. Έχει πολύ καλή ομάδα η Λίβερπουλ και κερδίζει. Τι θα πει, δηλαδή πριν 10 χρόνια που είχε τις αρδέλες του, πώς λέει ο Σάντος, γιατί δεν έκανε καμιά τέτοια μεγάλη πρόξη. Για να μας πείτε εσείς οι πουλίδες. Εκεί δεν ήταν βαριά φανέλα πριν 10 χρόνια. Να μας πούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Ματζιούκη, σε περιμένω τώρα όμως με αυτό το ξέσπασμα, να ξέρεις. Μην τυχόν και γίνει καμιά στραβή στον τελικό. Θα πάρεις άδεια από εδώ. Αυτό σου λέω. Αδιούχτεν θα πάρεις. Ή θα έρθω, θα μπω έτσι τελικά στην εκπομπή. Εδώ πέρα και αν θέλεις βγάλε με. Κοίτα, νομίζω μετά τον τελικό, ή και σήμερα μπορούσε να γίνει αυτό, να κάνετε μαζί εκπομπή. Εγώ σας το είπα και πριν, ήσασταν να κάνετε μια παρεμπιπτή δυο σας. Θα έβαινε ένα χ μεγάλο πάνω δεξιά, βασικά, στα ραδιόφωνα. Βασικά δεν θα έπρεπε να βγει στα Ερτζιανά, έπρεπε να βγει στο ίντερνετ που τον Πινελίκη επιτρέπεται κιόλας. Πολύ, είχαμε πολύ αψιμαχία εδώ με τον κύριο Ματζιούκη, δεν πειράζει. Γίνονται και αυτά τα πράγματα. Καλά, εντάξει, δεν ήταν και στο πρόγραμμα. Ναι, με απείλησε. Θα σε φτιάξω, ρε Ματζιούκη, θα σε φτιάξω. Εγώ δεν, ένα καλό έχω, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, 8 και 25 δεν θα ήμουν εδώ πέρα. 8 και 25 είμαι εδώ. Λοιπόν, είπαμε και για τη Liverpool. Σήμερα έχουμε το άλλο το παιχνίδι για να κλείσουμε με Champions League. Ναι, Ajax Tottenham. Το Ajax Tottenham. Και υπάρχει μια περίπτωση που την έχουν προσέξει πολύ και πριν και το χθεσινό παιχνίδι, να έχουμε 4 αγγλικές ομάδες σε 2 τελικούς. Θα μου πεις, τα αυριανά δεν μπορούν να αποκλειστούν. Μπορούν, αλλά είναι τα μεγάλα φαβορί και οι δύο αγγλικές ομάδες. Εντάξει, πολύ δύσκολο βλέπω στο Europa League να γίνει κάτι και να χάσουν οι αγγλικές ομάδες. Αυτό θα είναι ωραίος τελικός, γιατί θα διακυβεύεται και μία θέση στο Champions League. Γιατί ένας από τους δύο, από το πρωτάθλημα, όχι ένας από τους δύο, η Arsenal κατά 99% είναι απ' έξω. Άρα θέλει να κερδίσει για να πάρει και αυτή η θέση στο Champions League. Αυτό θα είναι ωραίος τελικός, όντως, από πλευράς ενδιαφέροντος. Ο άλλος, Liverpool ή Tottenham, Liverpool ή Ajax. Πραγματικά δεν ξέρω ποια θέλω να προκριθεί από τους δύο τους ώστε να κερδίσει τη Λίβερπουλ. Ποια θεωρείς ότι είναι καλύτερη στο να κερδίσει, αν έχει κάποιες ελπίδες. Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ το έχει πάρει. Νομίζω ότι ο Άγιαξ αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα η οποία θα μπορούσε να κοντράρει και τη δίψα και νομίζω ότι έχει έναν συνδυασμό της Μπαρτσελώνα της παλιάς, όταν ξεκινούσε αυτή η εποχή της Μπαρτσελώνα. Και πιο πολύ τρέξιμο, πιο πολύ δίψα για διάκριση. Ναι. Απειρία όμως σε τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, μερικές φορές αυτό εξαρτάται από την οποία, για να μην ξεχνάμε, αυτοί οι παίκτες δεν ξέρω τώρα άμα βάλουμε την εντεκάδα. Πριν 2 χρόνια παίξαν με τη Manchester τελικό στο UEFA. Οι περισσότεροι είναι οι ίδιοι, έτσι. Οι περισσότεροι από αυτούς, κάποιοι από αυτούς είναι οι ίδιοι. Και εκεί έχασε άνετα λόγω απειρίας. Πιστεύω ότι θα γίνει και ωραίο παιχνίδι. Με τον Άγιαξ. Να δούμε, να περάσει σήμερα πρώτα. Με τον αλλά αγγλικό παιχνίδι. Αγγλικό παιχνίδι, μεν, αλλά απ' την άλλη, εντάξει, θέλω να το κάνει διαφορετικό. Εντάξει, όντως. Και πιο κοντά, κακά τα ψέματα, βάσει και του πρώτου παιχνιδιού, είναι ο Άγιαξ. 10 η ώρα ξεκινάει και αυτό το μάτσο, έτσι μην πούμε τίποτα διαφορετικό. 10 η ώρα. Λοιπόν, άρα, να κάνουμε και το διάλειμμα λίγο νωρίτερα, 1-2 λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε για μπάσκετ αρκετά πράγματα. Γίνεται πανικό. Έτσι. Να πούμε και εσύ φυσικά για το τελικό που έχετε το Σάββατο. Θα πάμε να το φέρουμε το κύπελο. Όχι, να μην το φέρετε το κύπελο, να το αφήσετε εκεί πέρα. Εντάξει, άμα πάω σε τελικό και το χάσουμε, εντάξει. Θα πας εσύ, είπε. Θα πάω. Θα είσαι ένας από αυτούς με διαπίστευση. Με διαπίστευση θα πάω. Διαπίστευση. Δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει. Ξέρεις, για λίγο, για ένα δευτερόλεπτο το έχασα. Λέω, επιτράπηκε κόσμος. Όχι, δεν επιτρέπεται κόσμος. Και οι 120 προσκλήσεις που βγήκαν. Τέλος πάντων, το μετά. Διάγμα θα γίνει. Λοιπόν, άρα δεν είπαμε φυσικά Ιωάννη Ζάτση στην οικοληψία, ο φίλος μας. Να περάσουμε, Γιάννη, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ξεκινάμε τα θεματάκια για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο.
Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θέλω να πιστεύω καλή. Λοιπόν, να περάσουμε να πούμε και δύο πραγματάκια για το μπάσκετ που από το μεσημέρι γίνεται. Πήρε φωτιά, ναι, πραγματικά πήρε φωτιά. Αυτό που μου είπες τώρα δεν το ήξερα. Πραγματικά δεν είχε πει στην αντίληψή μου ότι. Ναι, γιατί έχουμε τις πρώτες. Τις ίδιες σταυρώσεις για τα play-off. Ναι. Βέβαια, εγώ θυμάμαι, ήταν πέρσι ή πρόπερσι που οι πρώτοι δύο δεν θα παίζανε. Το είχαν αλλάξει, άρα προφανώς ξανάλλαξε, έτσι. Οι πρώτοι δύο δεν παίζανε στην πρώτη φάση των play-off. Τώρα παίζουν προφανώς. Είχε αλλάξει. Έπαιζαν. Ναι. Αυτό. Τώρα παίζει ο πρώτος με τον 8ο. Παίζουν κατευθείαν. Ναι. Το ξανάλλαξαν. Ναι. Τώρα πριν 2-3 χρόνια είχε γίνει αυτό που σου λέω. Λοιπόν, άρα. Με τους μείων που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Παίρνει μείον 6 ο Παναθηναϊκός γιατί δεν κατέβηκε στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, να το πούμε για όσους δεν το ξέρουν. Βέβαια, δεν νομίζω να είναι και πάρα πολλοί αυτοί που δεν ξέρουν την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε στο παιχνίδι με την Κίμη, διαμαρτυρόμενος όλα αυτά που γίνανε αυτά που με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και με αφορμή αυτό και το μείον 6 το οποίο θα έρθει στην βαθμολογία, η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη. Στο Basketball ναι. League, στο πρωτάθλημα της Α1. Τώρα βλέπω τη βαθμολογία. Ούτε δεύτερος είναι. Τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός και έκτος είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Άρα 3-6, έτσι πάει. 3-6, ναι. Και θα βρει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη φάση του play-off τον Ολυμπιακό. Έχουμε τα ζευγάρια, δηλαδή, όπως τα βλέπω, είναι ΑΕΚ Χολαργός, Περιστέρι Ήφαιστος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Προμηθέας ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Τώρα, κατά πόσο. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό του καθενός και νομίζω σε όλους όσους μας ακούνε είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το πέσει να το έκανε επίτηδες. Ναι. Να πάει να πέσει πάνω στον Ολυμπιακό για να τα βάλει φωτιά. Δεν, όλα. Δεν το αποκλείω. Βέβαια, έτσι πήρε στο λαιμό του μια ομάδα που δεν του φταίει τίποτα. Το Λαύριο. Ναι. Έτσι. Γιατί αν γινόταν το παιχνίδι, δεν νομίζω κανείς να πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει το Λαύριο μέσα στο ΟΑΚΑ κιόλας. Ήταν η μόνη περίπτωση για να σωθεί το Λαύριο ήταν να κερδίσει. Ναι. Έτσι. Και έγινε χέρισε, αυτό. Ναι. Έπεσε το Λαύριο. Κέρδισε το Ρέθυμνο τον Άρη στο Αλεξάνδριο. Καλά, από το Αλεξάνδριο πέρασαν σχεδόν όλοι φέτος. Κατάντια να το πω. Εντάξει, αγωνιστικά ο Άρης είναι πολύ μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έχουν περάσει χειρότερες ομάδες από το Ρέθυμνο που έχει κάτι Αμερικανούς, ειδικά δύο που τους έχω δει. Το Playmaker και έναν ψηλό πάρα πολύ καλός. Παίζει και αυτό που είχατε εσείς πριν 2 χρόνια, ο Κλάντον. Ναι. Και αυτός καλός, τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο που είναι μια χαρά. Για αυτές τις ομάδες είναι μια χαρά. Πολύ καλός. Θυμάμαι στον ΠΑΟΚ ήταν πρώτος rebound όλη τη χρονιά, έτσι, στον ΠΑΟΚ. Και με αυτή την καραμπόλα σώζεται η Κίμη. Δεν ξέρω, επειδή ξέρω την Κίμη, έχω μια πληροφόρηση ότι την έχει ένας εφοπλιστής. Καλά, εφοπλιστής, όχι μεγάλο εφοπλιστής. Πρέπει να έχει 2-3 καραβάκια ο άνθρωπος, 4 τέλος πάντων. 2-3 τυπάδες δεν υπάρχουν να έρθουν και στο λεφτό. Αυτό είναι άλλη ωραία συζήτηση. Πρόσεξε. Και το ξέρω γιατί από τη δουλειά μου, σε ένα από τα ιατρία που πηγαίνω, η μία γιατρός είναι φίλη με τον ιδιοκτήτη. Ναι. Και μάλιστα και προσκλήσει και τέτοιο ότι δίνουν και αυτή μου το είπε ότι είναι εφοπλιστής. Όχι μεγάλο εφοπλιστής, εφοπλιστής. Ναι. Σίγουρα από την διαχείριση που κάνετε εσείς και από τον κύριο Γουλιέλμο, το εμείς νομίζω πρέπει να είναι λίγο καλύτερος. Θα έχει 5-10 δεκάρες ναι, παραπάνω. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά λέω μπάσκετ ήταν και φίλος του Δημήτρη, του Γιαννακόπουλου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και έτσι δεν πληγώνεται το γόητρο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Βέβαια με αυτά και με αυτά τα τραγελαφικά που γίνονται, γιατί βλέπω και τις αναρτήσεις και των κάποιων φίλων παοξιδών που έχω στο διαδίκτυο και φυσικά των συνοπαδών μου, πώς κατάντησε έτσι το μπάσκετ και δεν έχει και μεγάλη, δεν είναι και τόσο ψεύτικο αυτό το πράγμα, δηλαδή έχει γίνει τραγέλαφος πραγματικά το πρωτάθλημα, δεν είναι βασικά αυτό το πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια και όχι μόνο φέτος, έτσι όταν είναι μόνο δύο και όλοι οι άλλοι είναι κομπάρσι, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Τι στάση θα κρατήσει όλο αυτό η διοργανώτρια αρχή του ΕΣΑ και ο κύριος. Ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βασιλιάδης. Εντάξει, γιατί στις δηλώσεις του ο Γιαννακόπουλος όρμησε και στον υφυπουργό με όλα αυτά που γίνονται στο μπάσκετ και λέει ότι θα περιμένουμε να μπει νομιμότητα στο πρωτάθλημα. Επειδή όπως εγώ δεν ήξερα προφανώς και εσύ δεν άκουσες
Γιατί εγώ τα βλέπα τα παιχνιδάκια και διέκοψαν η ΕΡΤ για να έχει κάποιες δηλώσεις του Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος έδειξε άλλη βόμβα. Αυτή δεν ήταν η βόμβα. Η άλλη βόμβα ήταν ότι σκέφτομαι από ό,τι άκουσα με τα αυτάκια μου. Από ό,τι μετέβηβε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Ναι. Ότι άκου πώς το θέτει όμως. Είναι καλά, είναι φοβερός ο άνθρωπος. Ότι σκέφτομαι, οι σκέψεις μου ήταν να γίνω όλο τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη. Νομίζω ότι ο ερασιτέχνης έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι πρόεδρος των ερασιτέχνων. Ναι. Το μπάσκετ όχι, άρα το ποδόσφαιρο του μένει, έτσι. Και να κάνει και γήπεδο στο αυτό το γήπεδο του Βοτανικού. Αλλά αυτά που γίνονται στο μπάσκετ με οθούνε. Ναι, όχι σε δεύτερη, ναι, να την κοπανίσω απ' όλα. Κάπως έτσι. Δηλαδή στην ουσία εκβιάζει σε εισαγωγικά οι χώρες. Αυτό είναι το μεγάλο. Άφησε υπόνοιες ουσιαστικά για το τι μελγενέστε. Ναι. Έχουμε και εξελίξεις. Μια τελευταία πληροφορία που βγαίνει είναι ότι προκηρύχθηκε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στην ΕΣΑΚΕ και είναι στον αέρα και η διεξαγωγή των play-off μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και θα δούμε τώρα το. Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα ξεκινήσουν τα play-off. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι ημερομηνίες. Αυτό το θεωρώ δεδομένο με όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται. Καλός ή κακός, πρέπει αυτός ο δεινόσαυρος, αυτός ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα. Εγώ ήμουνα κοντό παντελονάκι φορούσα και πήγαινα δημοτικό όταν και είμαι ένα πόδι πριν τον τάφο είμαι. Και αυτός καλά, ο άνθρωπος. Εντάξει ρε φίλε, 50 και έγινα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμη εκεί. Εντάξει, έχει προσφέρει. Ναι. Εγώ δεν είμαι τέτοιο. Έχει προσφέρει και έργο. Δεν έχει λέμε. Προσφέρει, απλώς, εντάξει, έχει προσφέρει. Φτάνει ρε φίλε. Φτάνει. Εγγονάκια έχεις ρε φίλε. Τα εγγονάκια σου πρέπει να έχουν πηγαίνει φαντάρι πρέπει να είναι τα εγγόνια σου. Φτάνει. Δηλαδή έλεος. Ξεφορτώσου μας. Ξεφορτώσου μας, άνθρωπε. Διάβαζα ένα άρθρο που έκανε αναφορά στο. Εντάξει, έκρασε τον πρόεδρο της. Τον Βασιλακόπουλο. Τον Βασιλακόπουλο. Και έλεγε, ρε παιδί μου, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τι ηλικία έχουν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών. Των Ομοσπονδιών. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Όλοι ήταν εκεί γύρω στα 40-45, το πολύ βαριά 50. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποιοι από αυτοί πρώην καλαθοσφαιριστές, έτσι, ναι, από εθνικές ομάδες, μεγάλα ονόματα και. Τέτοιοι ήταν όλοι. Ναι. Που ουσιαστικά έχουν μια επιτυχία με την εθνική, έχουν ένα όνομα στην χώρα τους και έχουν αναλάβει τις τύχες του μπάσκετ. Ναι. Στην Ελλάδα είναι 80 και αυτός ποσό ναι, είναι. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ήταν, αν και σαν τον ως άλλος κομπότης δεν πεθαίνει, και όταν λέω δεν πεθαίνει δεν εννοώ βιολογικά, εννοώ από τον παραγωγικά από το θόκο της Προεδρίας της Ομοσπονδίας, σαν άλλος κομπότης δεν πεθαίνει ποτέ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του και δεν ξέρω, πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στην θέση του και της πολιτείας αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εδώ είναι το ωραίο. Βέβαια, αν υπήρχαν νόμοι που έπρεπε να εκτελεθούν κατά γράμμα και η μία και η άλλη ομάδα, θα ήταν τώρα να μην πω πού. Έτσι. Δυστυχώς όμως ποντάρουνε σε αυτό που λέω ότι η πολιτική εισβάλλει στον αθλητισμό κατά πολύ, να μην πω κατά πάρα πολύ, και εκεί ποντάρουνε. Έτσι. Αυτό ανέκαθεν γινόταν και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Το βλέπουμε. Όχι, αυτό. Να μην γίνει, ρε φίλε. Όχι, να μην γίνει. Στην Ελλάδα δεν γίνεται να μην γίνει. Άμα είσαι να πέφτει και ο Παναθηναϊκός. Είδες πέρσι το καλοκαίρι, μη λέω τα ίδια, δεν μπορεί λέει να πέσει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός και το λέγανε και θεσμικοί φορείς και άλλοι πρόεδροι και μέλη της κυβέρνησης και γιατί δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορεί λέει να πέσει, δεν γίνεται λέει πρωτάθλημα χωρίς Παναθηναϊκό. Δεν μιλάω για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Ναι, κατάλαβα. Ναι, δεν γίνεται λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άμα δεν γίνεται, κρατήστε εκεί πέρα έτσι όπως τα έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Βλέπω εδώ τις δηλώσεις του Μπλατ. Είναι απόφασή μου να στηρίξω την ομάδα και την κατεύθυνσή της. Εσύ τι να κάνεις, Μπλατ, τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή και να έχεις αντίθετη άποψη, θα μπορούσες να κάνεις κάτι, ας πούμε. Ναι. Συγγνώμη, το Ολυμπιακό το μάτς δεν έγινε καθόλου. Χαμπάρι δεν πήρα. Γιατί έβλεπα τον Άρη, να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχε τα μάτς. Δεν πρέπει να έγινε. Το Ολυμπιακό έγινε το παιχνίδι. Χαμπάρι δεν πήρα. Ο διαιτητής ο Αναστόπουλος δήλωσε κόλλημα. Μπράβο ρε Αναστόπουλε. Μπράβο ρε φίλε. Είδες πώς είναι στην Ελλάδα. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αν ήθελες σας πήγαινες. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Αυτό ισχύει όμως στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δήλωσε κόλλημα ο μεγάλος Αναστόπουλος. Στο παλαιό όμως έχεις κανένα πρόβλημα να έρθεις. Και επειδή λαθασμένα, λέω εγώ, κάποιος σε έφτισε να διακόψει και το μάτς. Έτσι. Μια χαρά, η μαγιά στο παλέ. Πήγαινε στο σεφ, μάγκα.
Πήγαινε. Τι φοβάσαι, τι θα σου κάνανε. Αστυνομία θα είχε. Τι φοβάσαι, Αναστόπουλε, πήγαινε στο σεφ να δούμε τη μαγιά σου. Εκεί είναι η μαγιά. Το μάτι του Ολυμπιακού έγινε κανονικά. Κανονικά απλώς, έγινε, ναι, χαμπάρι δεν το πήραμε. Απλώς έγινε μια προσωρινή διακοπή λόγω καπνογόνου. Αλλά εντάξει, ναι, ουσιαστικά κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί ναι, καλά, δεν μπορούσε να μην κατέβηκε. Δήλωσε κόλλημα. Εκτός από αυτό, αν ναι, δεν κατέβαινε, έπεφτε Α2. Ναι, αν δεν κατέβαινε, βαθμολογικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Έπεφτε Α2. Νομίζω υπάρχει και κανονισμός που το λέει. Α, για τρίτη φορά, αν δεν κατέβαινε σε μάτς. Ναι, αυτόματα υποβιβάζεσαι. Από αυτόματα υποβιβάζεσαι. Καλά, θα κατέβαινε. Γι' αυτό ουσιαστικά και στο Instagram ο Γιαννακόπουλος ανέβαζε κάτι story προχθές ναι, που έβγαιναν αυτά προς το έξω. Ότι με τον ναι, Αναστόπουλο, ότι κολοτούμπες και ιστορίες. Καλά, αυτό είναι που λένε τσάμπα μάκες και οι μεν και οι δε, γιατί και ο Γιαννακόπουλος, μην ξεχνάμε, πέρσι ήταν η πρόπερση που έλεγε φεύγω από την Ευρωλίγκα και θα πάω στο Champions League, σε αυτό που παίζει ο Άρης, ναι, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Έτσι έλεγε. Και πήγαινε, συναντιόταν με τον επικεφαλής εκείνον, τον Μπάουμαν, ποιος είναι εκείνος. Στο τέλος τα βρήκανε. Ναι. Στο τέλος τα βρήκανε. Α, ήταν φιλαράκια. Ναι. Αλλά και αυτός τσαμπαμάγκας. Τσαμπαμάγκας σε αυτά. Όταν λες κάτι θα το κάνεις. Αλλιώς μην το λες καθόλου, φίλε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όταν λες κάτι θα το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, μην το λες καλύτερα. Γιατί όπως βλέπεις, ζούμε στην εποχή που όλα καταγράφονται. Αυτοί βρήκαν και τα κάνουν, γιατί ξέρουν ότι γενικότερα ο οπαδός και ο Έλληνας mm-hmm, έχει μνήμη χρυσόψαρου. Οπότε ό,τι και να του πούμε θα το ξεχάσει. Καλά, εντάξει. Ένα στραγγέλαφος πραγματικά. Θέλω να δω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ναι, καλά. Okay. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτό. Νομίζω να έχουμε, μην το ξεχυλώσουμε κιόλας. Δεν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Το ωραίο ήταν, φίλε, για να το κλείσουμε έτσι λίγο από το. Το πώς άλλαξαν, δεν θα πούμε βέβαια τι. Πώς άλλαξαν οι αποδιαιτητές. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή έφαγα και ήμουν κάθισε λίγο στο διαδίκτυο. Μετά κοιμάμαι καμιά ωρίτσα. Έτσι για να είμαι λίγο πιο φρέσκος. Το τι αλλαγές γίναν στα μάτς του μπάσκετ, σε όλα τα μάτς, στις αποδόσεις. Αν δεις δηλαδή το ένα σαν ντόμινο πήρε όλα τα άλλα. Ναι. Γιατί υπήρχε συσχετισμός. Υπήρχε συσχετισμός σε 2-3 παιχνίδια. Οπότε το ένα μάτς παρέσυρε το άλλο ντόμινο στις αποδόσεις. Και μάλλον όσοι ήταν εκείνη την ώρα στο διαδίκτυο πρέπει να κέρδισαν. Και παίξανε, κέρδισαν 100%. Και το πρόλαβαν στο κλικ, στο και γρήγορο. Το πρόλαβα στο κλικ. Όπως εγώ που βέβαια δεν μπορώ να παίξω πάνω από 1-2 ευρουλάκια. Δεν μπορώ. Εγώ το πρόλαβα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά και σου κάνουν μουτράκια τώρα. Ναι, μου κάνουν μουτράκια γιατί περιμένω το βραδινό για να πληρωθώ. Το match Champions League δεν πειράζει, έτσι το άφηνα. Δεν θα το κλείνα, να σου πω την αλήθεια. Άμα είναι να βγει, θα βγει. Εντάξει, αλλά δεν δίνει κλείσιμο. Πρώτη φορά αυτή η εταιρεία έχω πιάσει δύο παιχνίδια, δεν δίνει κλείσιμο. Μουτράκια. Γιατί το πρόλαβα σε αυτό το μεσοδιάστημα 6-7 λεπτών. Αυτή ήταν η ώρα. Όσοι ήσασταν μέσα και παίξατε, σίγουρα κερδίσατε. Δεν μπορεί να χάσατε. Εκτός αν είστε τυφλοί. Τι να πω. Αν είστε τυφλοί, θα χάσατε. Λοιπόν, πάμε στα του τελικού. Πάμε και στα του τελικού. Ο οποίος θα είσαι, έτσι. Ναι, θα είμαι εκεί πέρα, θα κατέβουμε. Ναι. Εντάξει, τώρα το τι καζούρα τρώω από τους φίλους μου ότι λένε είσαι κάλτσα ναι, κτλ. Δεν τα υιοθετώ. Γιατί στα προηγούμενα δεν ήσουν, έτσι. Όχι, δεν ήμουν. Στο ένα ήμουν φαντάρος, ναι. Και στο άλλο ήμουν εδώ πέρα το βράδυ του τελικού. Κάναμε εκπομπή. Πήγε ο Τάσος. Όχι, δεν πήγε. Και μετά, μετά τον τελικό, μόλις το πήρε. Τον Περσινόλες. Ναι. Mm-hmm. Κάναμε μετά εκπομπή στις 2-3 η ώρα το βράδυ. Ήμασταν mm-hmm, μαζί και κάναμε την εκπομπή εδώ πέρα, την ωραία, εορταστική. Ναι. Τώρα, όσον αφορά για τον τελικό, θα γίνει χωρίς κόσμο. Τελικός χωρίς κόσμο, χωρίς να έχει τιμωρηθεί κάποια ομάδα, χωρίς να έχει τιμωρηθεί η έδρα. Είναι ελληνικά φαινόμενα αυτά. Με 120 mm-hmm, προσκλήσεις κάθε ομάδα. Κάποια στιγμή η ελληνική αστυνομία στη σύσκεψη πέταξε και το μαργαριτάρι να μειώσουμε κι άλλο τις προσκλήσεις. Ναι. Δηλαδή η ελληνική αστυνομία, ας πούμε, δεν εγγυάται έναν τελικό να γίνει με 120 προσκλήσεις και θέλει να τις ρίξουμε κι άλλο. Ας πούμε, τι φάση. Τέλος πάντων, ο Πόκε κάπου εκεί πέρα είπε πως αν είναι να μειώσουμε τις προσκλήσεις από χώρο. Τέλος πάντων έμειναν στο νούμερο 120 και τώρα ουσιαστικά οι δύο ομάδες καλούνται να παίξουν ένα τελικό χωρίς κόσμο που όπως και να το κάνουμε είναι λίγο ξενέρωτο και είναι και λίγο... Υπήρχε βέβαια να πούμε εδώ, γιατί όπως λες έχεις ένα δίκιο για μνήμη χρυσόψαρο, ότι εγώ, αν με ρωτούσες θα έλεγα ότι έγινε αυτός ο τελικός πριν 6-7 χρόνια, μπορεί και 8. Αλλά έγινε πριν 3 χρόνια, το 16-17, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Έγινε και αυτός, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Γιατί είχε γίνει χωρίς... Αυτό δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε κιόλα. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός πριν 3 χρόνια ο τελικός έγινε χωρίς κόσμο, έτσι, στο ΑΚΑ πάλι. Ναι. Που κέρδισε η ΑΕΚ 2-1 νομίζω. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Τώρα αυτό νομίζω...
Είναι η χρονιά που ανέβηκε από τη Β' Εθνική κατευθείαν στην Α και πήρε κύπελο. Αυτή δεν είναι η χρονιά της ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ πήρε κύπελο την χρονιά που έπεσε. Έπεσε και πήρε κύπελο. Έπεσε στη Β' Εθνική ΑΕΚ και πήρε. Ναι. Όχι, ρε. Με τίποτα αυτό που λες. Η ΑΕΚ έπεσε, τη χρονιά που έπεσε πήρε κύπελο. Όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ψάξω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να κερδίσει τότε τον παθρακικό τέτοιο. Θα πήρε κύπελο. Όχι, όταν ανέβηκε την πρώτη χρονιά, όταν ανέβηκε το πήρε στήλιο με τον Ολυμπιακό. Και την επόμενη πήρε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, όχι, με τίποτα αυτό που λες. Δηλαδή, ποντάρω ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα μια που λέγαμε και για μπάσκετ δηλώσεις. Κύπελο του 2016, λέει. Ναι, ναι, εντάξει. 16-17 είναι η σεζόν. Όχι. Τι το πήρε, 15-16 ναι, δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, ας μας βοηθήσει κάποιος όποιος ακούει. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω να μπορεί η ΑΕΚ τη χρονιά που έπεσε να έχει πάρει κύπελο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα μετά πήγε και γάμα εθνική, έτσι. Δεν βλέπω κανέναν από αυτούς να είναι τη φωτογραφία που μου έδειξες. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα κάποιες δηλώσεις, ένα λεπτό λίγο, και του Καστρίτσι. Και, εντάξει, τώρα δηλαδή... Καστρίτσι, θέλω να μείνω στον Άρη. Εντάξει, φυσιολογικό να θες να μείνεις Καστρίτσι στον Άρη. Όπως και ο Τολιόπουλος, θέλω να μείνω. Ευχαριστήθηκα τον μπάσκετ στον Άρη. Λογικό είναι αυτό. Το πρωτεύω στον Άρη, επαναλαμβάνω, είναι και μια που τελείωσε και το πρωτάθλημα. Αύριο μεθαύριο, το αργότερο Δευτέρα, να βγει να μιλήσει ο μεγαλομέτοχος της ομάδος. Το όχι, τι μέλη. Δίκιο έχεις. Ναι, δεν γίνεται. Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Ναι, καλά, το Μάντελος ήταν και στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, ήταν δίκαιο και πελέγχος. 2-1 στο άδειο ΟΑΚ. Ναι. Αυτό θυμόμουν σου λέω. Δεν θυμάμαι βέβαια του σκόρερ, να σου πω την αλήθεια. Καλά, δεν παίζει ρόλο αυτό. Θέλω μην το πολύ ψάχνουμε. 2-16-17 είναι. Ναι, 15η φορά στην ιστορία και τα λοιπά. Λέω για να ανοίξουμε και τις γραμμές, δεν ξέρω μετά το διάλειμμα λίγο. Ότι το βασικό τουλάχιστον για τον μπασκετικό Άρη είναι να βγει να μιλήσει ο πρόεδρος της ομάδας, όχι ο πρόεδρος, συγγνώμη, ο μεγαλομέτοχος, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο οποίος είναι ο κύριος Γουλιέλμος. Τα γελάκια, τα αστιάκια, οι δηλώσεις, νομίζω πρέπει να πάνε στην άκρη, πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο, να βγει να μιλήσει βέβαια και με στοιχεία. Παναλαμβάνω, χάρη δεν ήμασταν με στοιχεία, η συνέντευξη πρέπει να είναι με στοιχεία. Πώς παράλευε την ομάδα, τι έχει πληρωθεί, τι απομένει, τα μπαν, πόσα χρειάζονται, πόσες χιλιάδες ευρώ να λυθούν τα μπαν. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν γίνεται άλλη μια τέτοια χρονιά σαν τη φετινή. Ο Άρης τερμάτισε με 8 νίκες σε όλη τη σεζόν. Πρέπει να είναι αρνητικό ρεκόρ του, νομίζω, στην ιστορία του Άρη. Να έχει κάνει 8 νίκες και 16 ήττες. Πρέπει να είναι αρνητικό ρεκόρ, χωρίς να είμαι με τα στατιστικά να τα πηγαίνω καλά. Και τέτοια άλλη χρονιά δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Ειδικά ο κόσμος του μπάσκετ του Άρη. Δεν μπορεί να ζήσει άλλη τέτοια χρονιά. Πρέπει να βγει και να μιλήσει, να πει τι προτίθεται να κάνει, αν μπορεί να σηκώσει το καράβι. Αν δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, και ένα ευρώ να έχει αφήσει το χρέος λιγότερο από όσο το πήρε, σίγουρα είναι κάτι θετικό. Θετικό. Δεν θα... Και επαναλαμβάνω, αχάριστος δεν είναι ο κόσμος του Άρη. Αλλά δεν μπορεί αυτή η αβεβαιότητα και αυτό. Να λέμε πράγματα, όπως είπα και προηγουμένως και για τον Γιαννακόπουλο και γενικότερα. Αυτό είναι στάση ζωής για μένα. Να λέμε πράγματα και να μην τα κάνουμε, δεν θα τα λες. Δεν θα λες, θα λύσω το μπαν τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα μπορεί ο Άρης να κάνει μεταγραφές και να έχουμε Μάιο και να είναι ο Άρης να παίζει μάτς για να σωθεί. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος, εντάξει. Να πει ότι δεν μπορώ, ναι, παιδιά, μέχρι εδώ ήταν. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι δηλώσεις καλές είναι, όπως διαβάζω και του Καστρίτσι και του Τολιόπουλου. Το παιδί, εντάξει, ήρθε να παίξει μπάσκετ, λέει ευχαριστήθηκα τον μπάσκετ. Φυσικά ευχαριστήθηκε, τι έπαιζες. Και φυσικά έπαιζες και στον Άρη, έτσι. Μια τεράστια φανέλα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Όπως και με τον Καστρίτσι. Αν φυσικά μείνουν τα δεδομένα όπως έχουν τώρα τα οικονομικά, και ο Καστρίτσι θα μείνει και ο Τολιόπουλος και θα είναι, όσο και να φανεί. Περίεργο αυτό που θα πω, θα είναι και επιτυχία να μείνουν, διότι δεν μπορείς να φέρεις και καλύτερους. Έτσι. Τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ δύσκολα. Όπως και ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ είναι, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές εξελίξεις. Καθώς θα υπάρξουν διοικητικές εξελίξεις. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, επιμένει ότι θα τελειώσει, θα
θα παραιτηθεί. Εντάξει, είναι κοντά στα 8 χρόνια στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. 8 χρόνια είναι πρόεδρος, έτσι. Ναι, και άλλα 2 ήταν ο Κανώτας. Μια δεκαετία με διοίκηση πρωτοδικείου πορεύεται ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Οπότε, ναι, θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα ψάξουν να βρουν την διάδοχη κατάσταση. Και η ελπίδα είναι να βρεθεί και κάποιος ο οποίος να έχει μια οικονομική επιφάνεια. Έτσι ώστε να αναλάβει. Ο Ιβάν, γιατί να μην. Δεν το βλέπω ζεστό. Δεν το βλέπω ζεστό. Δεν το βλέπω. Άμα ήθελε να μπει ο Ιβάν, πιστεύω θα το είχε κάνει ήδη. Ναι. Δηλαδή τώρα. Δεν. Δεν. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω τόσο πιθανό να μπει. Ναι. Άμα ήθελε να μπει, δεν θα έμπαινε. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι από την μέρα που ήρθε. Ναι, αλλά φέτος είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Έτσι, εγώ δεν τα ξέρω. Η κατάσταση έγινε πολύ χειρότερη και μπορεί να θυμώσουν κάποιοι, αλλά εγώ θα το πω. Έγινε πολύ χειρότερη γιατί ξέφυγαν από αυτά που έχουν. Δηλαδή, το πάπλωμα φτάνει ως εκεί, ως έναν αλφα αριθμό. Αυτοί το πήγαν λίγο πιο κάτω γιατί λένε εντάξει, μωρέ, θα έχουμε τον Ιβάν, θα βοηθήσει. Έλα ναι. Που ο Ιβάν δεν βοήθησε όμως. Ναι. Και ουσιαστικά οδηγήθηκε η ομάδα. Να μην μπορεί να είναι σωστή στις υποχρεώσεις της και αυτή τη στιγμή να έχει 8 επαγγελματίες μπασκετμπολίστες και να καλεί παίκτες από το εφηβικό για να συμπληρώσει δεκάδα. Να συμπληρώσει δωδεκάδα και να μπορέσει να κάνει και προπόνηση. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε τις εγγυήσεις ότι ο Ιβάν θα βοηθήσει, λέμε εντάξει, μωρέ, πάμε λίγο εκεί και θα μας βοηθήσει ο Ιβάν. Ναι. Εντάξει, βοηθάει ο άνθρωπος. Υπήρχε εννοήσει η πισινή πάντα στο μυαλό ότι αν και αν έχουμε πρόβλημα θα δώσει. Θα δώσει το κάτι της, όπως έκανε και τις προηγούμενες φορές. Φέτος δεν έγινε. Ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα για να κάνουν μια σωστή διαχείριση και όχι να υπολογίζουν στο αν θα δώσει το τι θα κάνουμε. Όταν θα δώσει, το βλέπουμε πώς μπορεί να γίνει το πράγμα. Αλλά τώρα, πριν τα πάρουμε τα λεφτά στα χέρια μας, λέμε θα πάμε να κάνουμε κινήσεις για τα λεφτά που πολύ πιθανό να δώσει. Ναι. Δεν σωστά. Και επαναλαμβάνω γιατί το ίδιο έλεγα και για τις προηγούμενες χρονιές και για τα. Για τον Άρη, ειδικά την πρώτη περίοδο του Λάσκαρη, ότι γιατί την πρώτη χρονιά θυμάμαι ο Άρης είχε 800, το θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, βέβαια δεν ξέρω αν ήταν με ΦΠΑ ή χωρίς το ΦΠΑ, λογικά ήταν χωρίς, 892.000 είχε budget ο Άρης, δηλαδή τα συμβόλαια των παικτών, τα λέμε budget εμείς, είναι αυτό. Ναι. Τότε με ο Κάρο Γουάιτ που είχε ομαδάρα όντως ο Άρης, και λέγανε ας πούμε οι συνοπαδοί μου θα, την επόμενη χρονιά θα βάλει περισσότερο. Ναι, όσο και να αυξήσει, δηλαδή. Και 2 εκατομμύρια, που κάπου εκεί ήταν το ποσό, ας πούμε, στο περίπου, δεν αλλάζουν οι στόχοι της ομάδας όταν μια ομάδα από 1 εκατομμύριο πάει στα 2, ούτε καν στα 3, που είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, έτσι, κάπου εκεί είναι, 2 με 3 εκατομμύρια. Όπως βλέπεις, δεν αλλάζουν οι στόχοι, δηλαδή δεν μπορείς να χτυπήσεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Άμα δεν μπορείς να κοντράσεις τους άλλους, δεν γίνεται. Ακριβώς, είναι δώρο-άδωρο. Τώρα βλέπω ότι η ΑΕΚ είναι πρώτη, έτσι, ναι. Για πρωτάθλημα. Για μην γέλα, γιατί. Για να χάσει το πρωτάθλημα. Έχει καλύτερη διασταύρωση τώρα το ότι θα γίνει. Άκουσε με. Βέβαια δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Δύσκολα να γίνει γιατί η ΑΕΚ έχει πλάσον από ρόστερ καλό ρόστερ. Η λογική λέει ότι αν δεν χάσει το γήπεδο τη πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Έχει όλε. Πρώτη δεν βγήκε. Ναι, έχει πλεονέκτημα έδρα. Ναι, πλεονέκτημα έδρα ναι. Με όλου. Σωστό. Αν δεν χάσει την έδρα τη πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, άμα δεν χάσει, ναι. Ναι. Δύσκολο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό που έλεγε πριν επιστρέψει που έλεγε τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης ήταν δικιά του η ομάδα. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Στη δικιά του ήταν. Όταν έχεις κάτι δικό σου, μπορείς να κάνεις. Που λένε ότι. Αφεντικό, είμαι του Γουστάρο κάνω. Ναι. Ο Πρέλεβιτς είναι δική πρωτοδικείου. Είναι μεγάλη ναι, ναι. Διαφορά σωστό το αυτό. Ότι πώς διαχειρίζεσαι τα οικονομικά ναι, αλλά... όταν είναι δικιά σου η εταιρεία. Ναι, αλλά όπως, και πώς είναι... ναι, αλλά όπως βλέπεις, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα γιατί ενώ την πρώτη χρονιά το χρήμα ήταν. Από απλά, ναι. Δηλαδή οι μισθοί μπαίνανε και τα συμβόλαια τρέχανε πριν καν τελειώσει ο μήνας. Όπως είδες στην άλλη χρονιά, παρότι έγινε το budget, ενώ λέγαμε ότι θα είναι πάλι ο Λάσκαρης, δεν έκλεισε η κάνουλα. Και μετά, όχι πήγε το πάπλο, τα πόδια πέρα από το πάπλωμα, τα πόδια φτάσανε στα Ιμαλάια. Και ήταν περισσότερο είναι απλήρωτη. Στο θέμα Λάσκαρη όμως προέκυψε και εκείνο το σκάνδαλο και, ναι, και έγινε όλο η όλη φάση. Γιατί άμα δεν προέκυπτε αυτό, ναι. Το πράγμα θα πήγαινε διαφορετικά. Ναι, από ό,τι όμως φαίνεται, Στέλιο, για να το κλείσουμε και να πάμε στο διάλειμμα, από ό,τι φαίνεται, ακόμη και τη διαμάχη να μην είχε με το Λετωνό, το πάπλωμα το οικονομικό του Λάσκαρη δεν ήταν για παραπάνω από αυτά τα. Γι' αυτό τι είπα προηγούμενη, τρίτη φορά θα το πω. Δεν θα λες πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι, όταν ήρθε ο Λάσκαρης, είπε ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε. Δεν μπορούσε. Όσο και σιγά να πηγαίναμε,
τα οικονομικά του ήταν τα δεδομένα, τα οικονομικά του δεν μπορούσαν να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει. Οπότε μην απλώνει τσάπα το ποδάρι ούτε στα 2 ούτε στα 3 εκατομμύρια, εφόσον δεν μπορεί και να του χτυπήσει και δεν έχει και να του πληρώσει. Συμπέρασμα είναι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και για να το κλείσουμε με το μπάσκετ, επαναλαμβάνω σε ένα σχόλιο που έκανα εδώ με τον Τάσο, ότι αυτά που περνάνε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όχι ότι δεν θα τα περνούσαν, θα ερχόταν το πληρωμά του χρόνου, αλλά πιστεύω αργότερα. Πρώτα φταίει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι οι δύο ομάδες που ενώσαν, ας πούμε, τότε τις δυνάμεις τους για να γίνει ο ΕΣΑΚΕ, αυτό που διαβάζεις τώρα. Εσύ ήσουν μικρός. Αυτό που διαβάζεις ο ΕΣΑΚΕ, ναι. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρωτοστάτησαν για να γίνει. Γιατί πίστευαν οι φελοί, ναι, και οι δύο τότε, ότι επειδή είχαν τα σκύπτρα, νόμιζαν ότι με τον επαγγελματικό αθλητισμό θα συνεχίσουν να τα έχουν. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ειδικά όταν υπάρχουν από πίσω στην Αθήνα παράγοντες και εφοπλιστές και μεγαλοβιομήχανοι και. Ενώ εδώ δεν είναι κακό. Τον Άρη τον είχε ένας άνθρωπος που είχε ένα εργοστάσιο, δύο, τρία. Δεν ξέρω, ένα στη Λιβύη εγώ θυμάμαι ότι είχε εργοστάσιο ο κ. Μιχαηλίδης. Και ο άλλος, ο δικός σας. Ο Βεζιρτζής τώρα δεν ξέρουμε τι ασχολιόταν τότε. Τότε ήταν, ξεκίνησε λαστιχάς και μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων είχε ο κ. Βεζιρτζής. Τώρα δεν ξέρω αν τα έχει ο άνθρωπος. Φαντάζομαι ότι δεν ήξερα τι είχε. Τώρα, για ναι, τι έχει, τώρα δεν ξέρω τι έχει. Τώρα πώς περάσανε. Υπήρχε μια φωτογραφία πρόσφατη μαζί, δεν ξέρω, ήταν ο Μιχαηλίδης με το Βεζιρτζή κάπου. Και επαναλαμβάνω, αυτοί οι δύο πρωτοστάτησαν, φίλτατε, Στέλιο, για αυτό το πράγμα που βλέπεις τώρα, τον ΕΣΑΚΕ. Εντάξει, και μετά μπήκαν οι Καρχαρίες και μας κάναν μια χαψιά και τους δύο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 2310-287 και 38, όπως και το 6945-287 και 38 θα είναι δικό σας. Έχουμε και άλλες ειδησούλες, θα τις συζητήσουμε, θα τις σχολιάσουμε μαζί μέχρι τις 10. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντούλινγκ, μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 38, 6945-287 και 38. Μέχρι να έχουμε, αν θα έχουμε γραμμές, βλέπω ο Βέλεθ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του All About Aris, βλέπω εδώ στον All About Aris είμαστε φυσικά, και στο Λίμπερο 107,4. Για να δω τι είπε ο Φραν, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις, πιστεύω, όλου του πρωταθλημάτος, αν δεν το ξέραμε, έτσι. Στην Πολωνία έπαιζε μαζί με τον Κουέστα, νομίζω στην ίδια ομάδα, τη Λεχ Πόζνα, δεν είμαι σίγουρος. Και νομίζω ότι ήταν μία από τις μεταγραφές που λέμε ότι πετύχαμε Διάνα. Και παραπάνω μπορώ να πω. Τι είπε ο Φραν? Είπε ότι το γκολ μου στην Τούμπα ήταν κανονικό. Όχι, αυτό δικό μου είναι, συγγνώμη. Δικό μου ήταν. Για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ήμουν κοντά στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης. Τιμωρημένος ήταν, δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι της κελίως. Όμως αποφασίσαμε να μην το ρισκάρουμε για το τελευταίο μάτς. Οι γιατροί μου συνέστησαν να προστατευτώ. Πετύχαμε όμως στόχο μας και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Καλά, αυτό δεν θα παίζει. Τέτοιο δεν είχαμε ή όχι? Δεν είχε κάρτες. Νομίζω είχε κάρτες ο Βέλεθ. Λοιπόν, θα πάρουμε όμως, προηγούνται πάντα οι φίλοι και θα διαβάσω και την υπόλοιπη, τουλάχιστον τα σημαντικά έτσι. Σημεία της συνέντευξης. Υπάρχουν νέα και για τον Άρη και με τα γραφικά μπαίνουν σιγά σιγά στο κάδρο, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Άρης θα ξεκινήσει και ο Ατρόμητος πρώτοι από όλους. Θα ξεκινήσουν από το. Θα παίξουν τρία, αν θέλουν να μπουν στους ομίλους, τρεις προκριματικούς. Και φυσικά ο τελευταίος θα είναι και ο δυσκολότερος. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. 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 Καλά είστε? Μια χαρά. Το όνομά σας, αν θέλετε. Μαρίνος. Έλα ρε Μαρίνο, έλα. Ακόμη δεν μπορώ να τη φωνήσω. Ναι, ρε Ζάχο, συνέχεια. Πολύ ρε Μαρίνο. Τόσο περίεργη φωνή έχω. Όχι, μου, εντάξει, τώρα ήταν. Ξέρεις, φοράω και το ένα ακουστικό εγώ, να ξέρεις. Δεν φοράω και τα δύο. Δηλαδή, δεν πειράζει, εντάξει. Το ένα το έχω εκτός για να μπορώ να ακούω έτσι και τι γίνεται μέσω στούντιο. Και άλλους θορύβους και το ένα. Καλά κάνει. Πάμε. Καλά κάνει. Δεν μου λες το τραγούδι που βάλατε. What a feeling. Ναι. Που... Είναι Αιρίν Καρά. Είναι η Αιρίν Καρά. Θυμάσαι την ταινία που είχε βγει, μια ταινία έτσι με αυτό. Το Flash Dance είναι η ταινία. Flash Dance, μπράβο. Ναι. Το Flash Dance. Θυμάσαι μήπως την χρονολογία, γιατί το Δήμο Θεσσαλονίκη και. Μπορώ να το γκουγκλάρουμε πολύ εύκολα. Υπάρχει ο παντογνώστης που λέγεται. Θείος Google, ο οποίος τα λέει όλα. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Καλά, αυτό ναι, ισχύει. Παλιότερα που δεν υπήρχε ο Θείος Google και έπρεπε να ψάξει την κυκλοπαίδεια. Δύσκολο.
Κοίτα, χωρίς, κοίτα, είναι δίπλα ο Στέλιος, δεν το έχω πατήσει ακόμη, θα τολμήσω μία μαντεψιά. Θα έλεγα ότι το Flash Dance πρέπει να είναι 79. Για να χτυπήσω λίγο. Flash Dance. Λέει 1983. Έπεσα 84. 4 χρόνια έξω. Εντάξει. Κοντά έπεσα. Κοντά έπεσε. Δεν έπεσε πολύ έξω. Εντάξει. Κοντά. Θερμικές εποχές. Μια πενταετία πάνω, μια πενταετία κάτω. Όχι, προσπαθούσα να θυμηθώ, ξέρεις πώς, πόσο χρονών ήμουνα. Νόμιζα ότι ήμουν πιο μικρός, αλλά τελικά ήμουν μεγαλύτερος από το Flash Dance. Ναι, τότε υπήρχε και το Fame, η σειρά στην τηλεόραση. Μπράβο, μπράβο ρε φίλε. Το Fame. Τρομερή σειρά. Αυτό βέβαια που άκουσες το τραγούδι είναι ένα remix, είναι ένα remix που έχει και τις δύο επιτυχίες της Irene Cara, και το Fame και το Flash Dance, ναι, μιξαρισμένα. Οπότε είναι, δύο, ναι, είναι, αλλά αν το άφησα να παίξει θα υπήρχε και μια φανταστική αλλαγή μεταξύ, ναι, των δύο. Τέλος πάντων, πάμε στα τα... Ναι. Πολλά είπαμε για το Fame, δεν πάμε στα, ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, εδώ είσαι, ναι, στο Στέλιο να μιλήσεις για ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, ήθελα να πω για το μπάσκετ, δυστυχώς το μπάσκετ έχει μείνει πολύ πίσω. Εγώ τώρα δεν ασχολούμαι πολύ, δεν βλέπω μπάσκετ, αλλά κοιτούσα, ας πούμε, στα ημιτελικά έχουν φτάσει δύο τουρκικές ομάδες, ας πούμε. Λοιπόν, φαντάσου τώρα, εμείς δεν έχουμε έναν αντιπρόσωπο και οι Τούρκοι έχουν δύο, όχι έναν, δύο. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τώρα θα μου πεις δεν υπάρχουν χρήματα, έτσι, και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι κρίμα ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα, εντάξει, να βρεθεί ένας επενδυτής να πάρει το μπάσκετ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ιστορικές ομάδες. Και ο Άρης με τον Γκάλι και με αυτά, δεν ξέρω. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές είναι και για τους δύο, και για τον ΠΑΟΚ, ναι, και τον Άρη. Ναι, ρε φίλε. Γιατί, ναι, γιατί αλλά... ουσιαστικά το επίπεδο και γενικότερα έχει πέσει πάρα πολύ και στις δύο ομάδες και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει στην διαδικασία ένας επιχειρηματίας να πάει να πάρει μία από τις δύο ομάδες. Εντάξει, κοίταξε, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχεις πέντε παίκτες εκεί πέρα που ξέρω εγώ θα βάλεις κάποια χρήματα. Αμέσως μπορείς να κάνεις ομάδα, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά έτοιμο τον κόσμο που διψάει. Το θέμα είναι ότι μπορείς να κάνεις εύκολα ομάδα. Το θέμα είναι ότι ο επιχειρηματής που θα έρθει για κάποιο σκοπό. Θα έρθει για να διαφημιστεί προφανώς το όνομά του, η επιχείρησή του και από εκεί πέρα να βγάλει κάποια χρήματα. Στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, ο Ιβάν έχει σαν στόχο να βγει στο Champions League και να τα πάρει από εκεί ή να φτιάξει τη νέα τούμπα. Στο μπάσκετ, από πού θα έχει ένας επιχειρηματίας, είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη, αυτό το αντίκρισμα, ότι βάζοντας με 10 ευρώ για να πάρω κάποια στιγμή ή τα 10 αυτά που έβαλα ή να πάρω ένα-δύο παραπάνω. Κοίταξε, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, αν είναι ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, εφοπλιστής λέμε τώρα, έτσι, και έχει μια περιουσία ο άνθρωπος και συνεχίζει να κερδίζει, έχει καράβια. Αυτός τώρα άμα θα βάλει 10, 20, 30 εκατομμύρια και τι έγινε. Αυτός θα δοξαστεί, θα γίνει ο πρόεδρος, θα τον επιθυμούν οι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το να βγάλει χρήματα, να βάλει για να βγάλει. Μπορεί άλλος να θέλει να το κάνει για την ψώρα του. Εγώ άμα είχα 150 εκατομμύρια δεν θα έρθει 30 να πάρω μια ομάδα. Αν υπήρχε ένα τέτοιο. Θα γινόμουν λιγότερο πλούσιος δηλαδή. Τι έγινε. Αν υπήρχε ένα τέτοιο νομίζω ότι θα είχε ήθελε. Μαρίνο, αν θέλεις τη δική μου άποψη. Είναι ωραίο το ερώτημα που είπες, δεν ξέρω αν ακούσα από την αρχή, ο Στέλιος. Δηλαδή είπα για την Κίμη που επαναλαμβάνω εγώ. Δεν ξέρω ποιος την έχει την Κίμη. Επαναλαμβάνω στη δουλειά μου, πάω σε ένα ιατρείο. Μία γιατρός μου λέει ότι ξέρω τους ιδιοκτήτες της Κίμης, οι οποίοι είναι εφοπλιστές. Και μου λέει, όχι βέβαια, τίποτα μεγάλο, μην φανταστείς. Ναι. Δεν μου το ανέλησε κιόλας. Ναι. Το ερώτημα είναι αυτό που είπε ο Στέλιος. Άντε, Γιαννακόπουλο και Αγγελόπουλο δεν μπορούμε να βρούμε. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν μπορούμε. Ένας αυτός της Κίμης, δεν ξέρω, λέγεται Μαρίνος. Πώς δεν είπε. Να έρθει, εγώ θα πω για τον Άρη. Στον Άρη να έρθει. Βέβαια δεν θα τον έκαμνε πρώτο, αλλά θα ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να βάλει ένα ποσό που το βάζει στην Κίμη. Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έρχεται στον Άρη και πάει στην Κίμη. Έλατε. Αυτό είναι η ερώτηση. Αυτό και εγώ απορία το έχω αυτό που λες. Είναι δυνατόν τώρα. Ναι. Και... Θα πάρεις μια ιστορική ομάδα με κόσμο έτοιμο, αυτά. Αυτή είναι η ερώτηση. Άντε, δεν μπορούμε να βρούμε Αγγελόπουλο και Γιαννακόπουλο ούτε μία σκάλα κάτω, ούτε δύο, ούτε τρεις σκάλες κάτω. Αυτό της Κίμης. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τον άνθρωπο, όπως το λένε. Ναι. Μπορεί να έχει καταγωγή από εκεί αυτός, δεν ξέρω. Εντάξει, όλοι από εκεί έχουν καταγωγή. Ένας δεν υπάρχει από εδώ δηλαδή. Ναι, στα κυβικά αυτού του ανθρώπου. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν βιομηχανία. Ναι, δεν μπορείς να σκεφτείς τι γίνεται. Απλώς η απάντηση είναι και λίγο το ότι είναι και λίγο εντός των ομάδων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι
συνεχίζουν να είναι στα κοινά της ομάδας, κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να αναζητήσουν διάδοχες καταστάσεις και να αποχωρήσουν από την ομάδα. Μπορεί και αυτό. Γιατί η διοίκηση Πέλεβης τώρα το τελευταίο 1,5 χρόνο είπε ότι ψάχνει για ιδιοκτήτη. Όλο αυτό τον καιρό δεν έψαχνε για ιδιοκτήτη. Μας το είπε στη συνέντευξη τύπου. Κοίταξε, μπορεί από αυτού είναι βολεμένοι, τακτοποιημένοι, δεν ξέρει τι κάνουν, πού ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, έτσι. Οπότε καλό θα είναι και οι οικογένειες, είτε οι κυτρινόμαυροι είτε οι ασπρόμαυροι, να κοιτάξουν και λίγο εντός της οικογένειας το τι φταίει και δεν έρχονται τέτοιοι άνθρωποι. Μπράβο, μπράβο, σωστό. Ωραία. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πες, μαραίνουμε αυτό. Άσχετο, ναι. Ζάκο, το καλοκαίρι θα κάνετε εκπομπές ή όχι? Κανονικά θα κάνουμε εκπομπές. Τώρα ο Τάσος, κοίτα να δεις, δεν θέλω να λέμε ψέματα στον αέρα. Ναι. Ο Τάσος είναι οικογενειάρχης, έρχονται τα παιδιά του από Σουηδία κάποια στιγμή. Για διακοπές, έχει δύο παιδιά μεγάλα. Εντάξει, δύο κόρες, οι οποίες θα έρθουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα για διακοπές. Έτσι. Τότε θα λείπει ο Τάσος, θα βγάλω εγώ λίγο καναλάκι εδώ. Τώρα δεν ξέρω, επαναλαμβάνω τώρα για του χρόνου τι γίνεται, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ούτε θέλω να λέω ψέματα, ούτε. Χρόνου δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να σταματήσετε? Κοίτα, θα μιλήσουμε με το σταθμό. Ναι. Θα μιλήσουμε εδώ με τους υπεύθυνους του σταθμού. Θα βρούμε κάποια λύση. Αν μας θέλουν, φυσικά θα βρούμε κάποια λύση. Κάτι είπε χθες ο Τάσος, αν το άκουσες, προς εκείνη την κατεύθυνση. Γιατί να μην σας θέλουν, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω, ρε φίλε, πού να ξέρω. Τι, είμαι, τι θα πει να μην μας θέλουν και να μας θέλουν και να μην μας θέλουν. Μπορεί να μας θέλουν αυτοί, μας θέλουν άλλοι. Θα το πω. Ακόμα νωρίς είναι για αυτά. Θα τα πούνε όλα. Εντάξει. Θα πάμε στο κανάλι του Ιβάν μας θέλει. Το Open. Ναι. Μακάρι. Γιατί όχι. Από κάτι που φεύγει, νομίζω καλή. Να σε καλά, Μαρίνο. Να σε καλά. Να σε καλά, παιδιά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Μας είπε και για το Flash Dance. Θυμηθήκαμε για τα νιάτα μας. Να είναι καλά ο. Αυτό που από ό,τι κατάλαβε ήταν σειριάλ. Τι ήταν, σειρά ήταν? Το Flash Dance ήταν ταινία. Α, ταινία ήταν. Το Fame ήταν σειρά. Ήταν μια σχολή χορού όπως αυτή που είναι από κάτω ακριβώς. Ναι. Και διαδραματίζονταν σειρά τα κανονικά. Δεν θυμάμαι, ναι. Αρκετά χρόνια είχε κρατήσει το Fame. Φυσικά και στην Αμερική γινόταν πανικός, έτσι. Είναι δεκαετία. Αυτό μπορεί να είναι τέλη δεκαετίας 70 και αρχές 80. Το Fame. Να σου πω την αλήθεια, είμαι πτυρικάς. Τότε υπήρχε ένα ρεύμα ότι οι σειρές αυτές οι οποίες ξεκινούσαν να κρατάνε χρόνια. Τώρα άκουσε για να καταλάβεις. Μιλάμε για την Ελλάδα τότε. Υπήρχαν δύο κανάλια. Δύο κανάλια υπήρχαν, δεν υπήρχαν άλλα. Δεν υπήρχαν τώρα, όπως βλέπεις, καμιά δεκαριά και τα περιφερειακά εδώ ή τα τοπικά που είναι άλλα 10. Δύο νομίζω κανάλια. Ήταν τα δύο τα κρατικά που υπήρχαν. Τα δύο τα κρατικά. Τα οποία κάποια στιγμή, προφανώς δεν είδε στις αναφορές του Ράδιο Αρβίλα με τη δεκαετία 80 και πριν. Προφανώς δεν, όχι, τα είδες, δεν τα είδες. Στο βινίλιο λες. Ναι, στο βινίλιο. Κάνε μια τέτοια και δέστα. Κάποιες χρονιές για να καταλάβεις. Το πρόγραμμα δεν ξεκινούσε από το πρωί, καταρχήν ξεκινούσε απόγευμα και τελείωνε 12 η ώρα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Είχε συγκεκριμένες ώρες που μπορούσε. Και στις 12 η ώρα έπεφτε, μην το γελάς, έπεφτε ο εθνικός ύμνος και μετά χιόνια. Έπαιζε ο εθνικός ύμνος 12 η ώρα. Και το πρωί μετά ξανά. Ναι, και μετά μεσημέρι, από το μεσημέρι. Με ένα εμβατήριο της ΕΡΤ, κάτι τέτοιο που το. Πάντως στις 12 η ώρα ο Γιάννη τα πρόλαβε, δεν τα πρόλαβε. Εσύ αυτά. Τα πρόλαβε και ο Γιάννης. Σειρά μας. Στις 12 η ώρα που λες έπεφτε εθνικός ύμνος, σημαία, κοιμάτζε η σημαία εθνικός ύμνος και μετά χιονιά. Χιονάκια. Κατάλαβες. Πλάκα είχε αυτό. Καθόλου. Καθόλου. Άμα θέλεις σου βάζω και το σήμα που έπεφτε μετά, θα υπάρχει 100%. Σίγουρα θα υπάρχει. Οπότε μιλάμε ότι ερχόταν από έξω, μας φαινόταν και εξωπραγματικό. Και αυτό είναι σίγουρα ότι και ένα συστατικό της επιτυχίας και όποια σειρά υπήρχε τότε. Το Fame τότε γινόταν πανικός, να ξέρεις. Εντάξει, τώρα στα λέω αυτά σου φαίνονται λίγο. Ναι, είναι είσαι λίγο η γενιά του ίντερνετ. Σου φαίνονται όλα εξωπραγματικά αυτά. Η δικιά μου γενιά είναι το μετέχμιο. Γιατί. Όχι, τι μετέχμιο. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί εγώ τέλη δημοτικού και αρχές γυμνασίου είχα προλάβει και την παρέα της γειτονιάς.
Το ότι ναι. βγαίναμε στη γειτονιά ναι. να παίξουμε. Ναι. Είτε ήταν μπάλα, είτε Ντάξει. ήταν κρυφτό. Είτε... Εγώ μη σου μίλησα για τηλεόραση όμως. Γιατί ναι, σου είπα τώρα αυτό. Τηλεόραση μου έκανε. Το πρόσωπό σου πήρε μια έκφραση, λες και σου έλεγα ότι κατέβηκαν από τον πλανήτη ναι, Μέκων. Ναι, ισχύει, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια ναι. είναι αυτό όταν σου είπα ότι έπαιζε το βράδυ 12 η ώρα, έκλεινε το πρόγραμμα, έπαιζε. Σε είδα λίγο έτσι πολύ. Γύρισε λίγο τι ναι, λέει. Νόμιζα σε κοροϊδεύω. Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου. Ήταν ακριβώς έτσι λοιπόν τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνεις και το πρόγραμμα ήταν λίγο. Και οτιδήποτε ήταν σε σειρά, σε ξένη ταινία ή σε τέτοιο, φαινόταν. Ναι, φαινόταν εξωπραγματικό το πράγμα. Όπως μετά, όταν εδώ άρχισαν να μπαίνουν και τα κανάλια, τα δορυφορικά. Τα δορυφορικά. Πρώτο το. Πώς λεγόταν το κανάλι που μας. Ο πρόεδρος, ο Κούβελας που έβαλε τα δορυφορικά τα κανάλια. Τον Κούβελα, τον ξέρεις, τον Δήμαρχο. Τον έχω ακουστά, αλλά. Ωραία, παιδιά, με ποιο μιλάω. Με ποιο μιλάω, ρε παιδιά. 28 είπαμε ή 27. Άμα είμαι 28, πες 26 είσαι. 26. Και ξέρεις, ακόμα δεν τα έχω κλείσει. Δεν τα έχεις κλείσει. 1 Ιουλίου τα κλείνω. 25. 1 Ιουλίου το 93. Double score θα σε έχω του χρόνου δηλαδή. Όταν πάω εγώ 51, θα σε έχω double score του χρόνου. Λοιπόν, τα είπαμε και αυτά. Πάμε λίγο στα στατουάρια του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί δεν εξελίσσεται καλά η κουβέντα. Κατά μια χαρά εξελίσσεται. Το καλοκαίρι τι θα λέμε, δηλαδή, συγγνώμη, τώρα που είπε και ο Μαρίνος. Όχι, τώρα που λέγαμε για τις ηλικίες, γι' αυτό ναι. δεν εξελίσσεται ναι, καλά εντάξει. η κουβέντα. Να σου πω κάτι, σε κάποια στιγμή, άντε να αρχίσει η προετοιμασία και θα είσαι να λες, θα βγαίνουν και ανταποκρίσεις από εκεί στην Ολλανδία που θα πάει ο Άρης, θα υπάρχει και το μεταγραφικό. Αλλά τώρα για καμιά 2-3 εβδομάδες τι θα λέμε, δηλαδή. Τι να πούμε, να πούμε τα κάλαντα. Ισχύει αυτό. Τι να πούμε. Και κάθε μέρα κιόλας έτσι. Όπως και πέρσι ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά είχε το Μουντιάλ που συμβαίνει. Ναι, που καλά, δεν το συζητάμε. Πέρσι το πράγμα. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα, καταρχήν συμφωνία με Μαρτίνεθ. Ο Άρης Μαρτίνες, όχι Μαρτίνεθ που είπα, Μαρτίνες. Κοντά σε μεταγραφή Έλληνα μεσοεπιθετικού, βλέπω από ένα site. Μεσοεπιθετικού. Τι το κάνουμε το μεσοεπιθετικό, δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως έχουν κάποιον έτοιμο για διώξιμο. Ναι, μεσοεπιθετικού. Τέλος πάντων είναι από ένα site, αυτό δεν το έλειψε από. Ο Λαμπαουτάρης, να πω την αλήθεια. Ο Μαρτίνεθ είναι ένας παίκτης ο οποίος βασικά θέλω, είναι ποιοτικός παίκτης για μένα. Είναι ένας παίκτης, είναι από αυτούς που λέμε την αγγίζουν, μπορούν να την αγγίξουν την μπάλα γλυκά. Για τη δική μου έτσι πάντα, για το δικό μου μάτι, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Εγώ τον περιμένω ακόμη καλύτερο του χρόνου. Πιστεύω ότι έδειξε μέρος, δηλαδή έδειξε μέρος των δυνατοτήτων του. Ο Μαρτίνες που ήταν στον Πανετολικό, να πούμε έτσι, εκεί το γνωρίσαμε στην Ελλάδα. Και μετά πήρε μεταγραφή Ολυμπιακό, βέβαια μετά πήρε πτωτική πορεία. Γιατί στον Ολυμπιακό τα μπας μπορείς να παίξεις. Πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ τι να πω, είναι top class, ξέρω εγώ, ή κάποια άλλα πράγματα να ισχύουν και εκεί πέρα. Μετά πήρε πτωτική πορεία η καριέρα του. Την ηλικία του, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι 30 ο Μαρτίνεθ. Αλλά είναι ένας παίκτης που και από τον πάγκο είναι ένας παίκτης που διαθέτει ποιότητα και όταν έχει τέτοιους παίκτες στον πάγκο ανεβαίνει επίπεδο νομίζω όλη η ομάδα. Δηλαδή όταν κοιτάει ο προπονητής στον πάγκο και βλέπει ότι έχω έναν. Καλά, δεν είπαμε ότι είναι και ο Μέση, εντάξει. Είναι καλός παίκτης, τουλάχιστον και για, το ελληνικό, για την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Θεωρώ θετικό το ότι μένει, ότι συμφώνησαν. Όπως θεωρώ σημαντικό να μείνει. Όλος ο κορμός του Άρη πλην της περίπτωσης επαναλαμβάνω του Ματέο Γκαρσία, ο οποίος είναι ένας παίκτης που περιμένουμε την απόφαση της ομάδος. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι έτσι λίγο αλληλοσυγκρουόμενες. Μία λέει, τώρα δεν ξέρω αν το λέει αυτό, το είπε τις προηγούμενες εβδομάδες ο πρόεδρος της Las Palmas, ότι έχει πουληθεί ήδη ο παίκτης. Βέβαια ο παίκτης δεν ήξερε τίποτα και αν δεν ήξερε ο παίκτης τίποτα πώς έχει πουληθεί, δεν ξέρω αν είναι αυτά τα παιχνίδια έτσι να ανεβάσουν τιμή, να έρχονται άλλες πολύ προτάσεις. Πιθανό. Ναι. Μπορεί να βγει και κάτι αύριο στην συνέντευξη που θα δώσει και ο προπονητής mm-hmm. της ομάδας, ο Παντελίδης, που είναι προγραμματισμένη όπως ανακοινώθηκε mm-hmm. από την ΠΑΕ Άρης στις 3 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα. Στην αίθουσα τύπου του Κλάνθης Βικελίδης. Πιστεύω το Λίμπερο, πιστεύουμε σίγουρα θα νικεί το Λίμπερο στις 3 η ώρα για να καλύψει τη συνέντευξη 100%. Λογικά θα παίξει και live. Ναι, live θα παίξει. Να δούμε τι έχει να πει. Όταν λέμε να δούμε τι έχει να πει. Γιατί είναι σεζόν. Όσον αφορά, μπορεί για κάποιους να είναι δεδομένο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ότι θα μείνει ο Παντελίδης. Να δούμε τι έχει να πει και όσον αφορά και για τα σχέδια για την επόμενη χρονιά. Επαναλαμβάνω, είναι μια χρονιά όπου οι βλέψεις του Άρη μεγαλώνουν και δεν γίνεται να είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Και η είσοδος στους ομίλους του UEFA είναι πρόκληση για τον Άρη. Μια είσοδος που θα φέρει και αρκετά χρήματα
στα ταμεία της ομάδος, όπως φυσικά και του χρόνου θα πρέπει τουλάχιστον το κύπελο, τα κεκτημένα στο πρωτάθλημα να διατηρηθούν και ο Άρης να διεκδικήσει το κύπελο και πρέπει να το κατακτήσει. Αυτή είναι η στόχη για πιστεύω, αν ρωτούσε εμένα αυτή τη στιγμή, θα έλεγα αυτό, να διατηρηθεί ο Άρης στην πεντάδα σίγουρα του ελληνικού πρωταθλήματος, εφόσον θα κάνει και την κινήση που θα δυναμώσουν για το αγωνιστικό κομμάτι, να μπει στο ομίλου στο UEFA και να κατακτήσει το κύπελο. Αυτή είναι η στόχη. Πιστεύω λίγο πολύ αυτά. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Και εκτός από αυτό, εντάξει, τώρα που λέμε για το βάθος του πάγκου που έλεγες πριν. Για όλες τις ομάδες, δεν εννοώ για τον Άρη. Ναι, τώρα γιατί πιάσαμε τον Άρη. Ναι. Νομίζω ότι είναι και απαραίτητη, καθώς να έχεις ένα βάθος πάγκου με αξιόλογους ποδοσφαιριστές, γιατί θα είναι με διαφορετική χρονιά η περισσότερες αυτή που υποχρέωση εννοεί. Περισσότερες υποχρεώσεις, ναι, γιατί δεν θα έχει ανταπεξέλιση σε δύο, θα έχει τρεις. Και η Ευρώπη είναι πάρα πολύ απαιτητική. Ειδικά αν μπεις και στους ομίλους, βέβαια, έτσι. Γιατί να έχεις τουλάχιστον μια αξιοπρεπή παρουσία, να μην γίνεις άκος του box. Η ΑΕΚ, ας πούμε, στο Champions League. Ναι, να μην γίνεις άκος του box, να έχεις μια έτσι αξιοπρεπή πορεία και φυσικά να κρατήσεις τώρα, θα σε τσιγκλήσω και λίγο, που δεν είναι τσιγκλήσω, το αίτητο, το απόρθητο κάστρο των 26 αγώνων να γίνουν, αν παίξουμε τρεις αγώνες, 29 σίγουρα, και αν μπούμε στους ομίλους, άλλους τρεις, 32. Να πάμε στον αριθμό 32 και μετά θα σε κανονίσω, ρε Τρίγια. Θα σε φτιάξω την γραβάτα. Λοιπόν, θα περάσουμε και στο τελευταίο. Μετά θα πεις εσύ για τον τελικό, το οτιδήποτε έτσι έχεις εκεί πέρα και από, δεν ξέρω, το αγωνιστικό. Γιατί Τετάρτη είναι, εντάξει, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, προετοιμαζόμαστε. Έτσι, όχι μόνο αυτό και το αγωνιστικό, δεν ξέρω για... και στα αγωνιστικά έχουμε θεματάκια. Για τραυματίες και. Θα τα πεις αμέσως μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και πάλι τις γραμμές. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής είμαστε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Σήμερα δίπλα μου έχω τον Στέλιο Παπαντονίου. Ευτυχώς. Λες να ακούει ο άλλος. Είπε θα ακούσει πάντως. Θα ακούσει, είπε παρότι δουλειά. Όντως. Λοιπόν, και μια που μιλάμε, εντάξει, υπάρχει ακουστικά. Τι έγινε, εσύ, δουλεύει και κάνει. Μην σας αγχωριέσαι. Λοιπόν. Φυσικά θα σας μιλήσουμε για την Pepsi UEFA Champions League Masters. Τι είναι αυτό? Πόσο master είσαι εσύ, Στέλιο, του UEFA Champions League? Απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντησε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα όπως PlayStation, μπάλες ποδοσφαίρου του UEFA Champions League. Νομίζω, επαναλαμβάνω, αυτό το διπλό εισιτήριο είναι όνειρο, νομίζω, πολλών, μην πω όλων μας που ασχολούμαστε, έτσι. Να είμαστε εκεί στο Μετροπολιτάνο, το νέο γήπεδο της Ατλέτικο, και να δούμε τη Λίβερπουλ να χάνει τον τελικό. Άμα ακούει ο Ματζιούκης, τώρα είσαι που παίρνει τηλέφωνο για παρέμβαση. Καλά, πάρει, θα τον διαμελήσω λεκτικώς. Λοιπόν, 23-10-2-87-3-8-69-45-2-87-3-8, δεν ξέρω για τελικό, για το αγωνιστικό αν θέλεις να πεις. Θα πω, ναι, και εγώ για το... έχουμε κάποια θεματάκια. Να πούμε πως είχε κάποιες ενοχλήσεις σωμάτως στους τελευταίους αγώνες. Στον τελευταίο αγώνα δεν έπαιξε με τον Πας Γιάννενα. Όχι, λάθος. Τελευταίο αγώνα. Όχι στον τελευταίο αγώνα. Γενικότερα είχε κάποιες ενοχλήσεις. Προτιμήθηκε να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα κτλ. Όπως φαίνεται, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Λουτσέσκου, καθώς και χθες προπονήθηκε κανονικά. Ο Γιαννούλης, ο οποίος μετά το παιχνίδι με το. Βασικά αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Πας με ένα πρόβλημα στην μύτη. Πήγε μετά το τέλος του αγώνα στο νοσοκομείο, όπου εκεί πέρα διαπιστώθηκε ότι έχει ράγισμα στη μύτη. Όπως φαίνεται όμως δεν είναι κάτι σημαντικό, καθώς και αυτός προπονήθηκε κανονικά. Οπότε ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται με σοβαρότητα και όσο πιο καλά μπορεί για τον τελικό. Έχουν αφήσει στην άκρη τα πανηγύρια του πρωταθλήματος και ουσιαστικά είναι ένα στοίχημα για όλους να πάνε να παίξουν ένα τελικό και να δουν ότι είναι συγκεντρωμένοι και δεν έχει παρεκκλίνει της πορείας τους μετά τα πανηγύρια και όλα αυτά τα οποία έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και να πούμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος κατεβαίνει σε ένα τελικό στο ΆΚΑ, στην έδρα της ΑΕΚ, άσχετα το τι λέει η ΑΕΚ, ότι δεν είναι η έδρα μας το ΆΚΑ και είναι Φιλαδέλφια, Κλάιμαϊν, χωρίς τον Μαουρίσιο που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της μεσαίας γραμμής, αλλά και τον Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο από τους πρωταγωνιστές του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος, γιατί όποτε ο ΠΑΟΚ
έβρισκε τα δύσκολα και ζοριζότανε, έδινε λύσεις. Έδωσε λύσεις με τον Πανετολικό, έδωσε λύσεις που έβαλε από τα 40 μέτρα, με τον Άρη που υπήρχε μια δυστοκία, έβαλε ένα γκολ από μακριά, άνοιξε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έβαλε τον γκολ εκεί πέρα και ουσιαστικά καθάρισε μια νίκη που μετέπειτα ήταν χρυσή για το πρωτάθλημα. Και γενικότερα είναι ένας ποδοσφαιριστής ότι μετά ήταν αυτός που έπαιρνε τον ΠΑΟΚ από το χεράκι και τον οδηγούσε στα νικηφόρα αποτέλεσματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κληθεί να παίξει έναν τελικό χωρίς αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς ήταν ο Πρίγιοβος που καθάρισε, ήταν ο Βιερίνε που καθάρισε. Τώρα δεν έχει κανέναν από αυτούς. Οπότε είναι ένα θεματάκι να δούμε τώρα το ποιος θα πάρει πάνω του την ομάδα σε περίπτωση που στραβώσει κάτι. Γιατί όταν στράβωνε κάτι ήξερε όλος ο οργανισμός και οι παίκτες μεταξύ ότι θα πάρουμε αυτόν. Τώρα είναι ένα ερωτηματικό, είναι ένα στοίχημα αγωνιστικό για τον δικέφαλο του Βορρά και μένει να δούμε το τι θα γίνει. Νομίζω ότι το μεγάλο άγχος και το μεγαλύτερο άγχος είναι στην ΑΕΚ, γιατί το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις που κάνουν, που λένε να μην ξαναχάσουμε τελικά από τον ΠΑΟΚ, που θα είναι ο τρίτος διαδοχικός τελικός. Νομίζω ότι το άγχος βαραίνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ λιγότερο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα κατέβει λίγο πιο χαλαρός όσον αφορά την πίεση που δέχεται τόσο από τους οπαδούς του, αλλά και όσο από τον περίγυρο και της ομάδας γενικότερα. Πάντως, επειδή και χθες έδωσα προγνωστικό ξεφτιλίστηκα, δεν νομίζω και πολύ να πίστευαν ότι θα προκριθεί και η Λίβερπουλ. Ξεφτιλίστηκες τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι ξεφτιλίστηκε, γιατί 10 άτομα να ρωτούσε, ζήτημα να σου λέγε ένα. Βέβαια, πρόσεξε, ξέρεις τι έδωσα. Έδωσα ακριβές σκόρ ημιχρόνου, ακριβές σκόρ τελικό. Έδωσα 1-1 ακριβές σκόρ ημιχρόνου, 2-2 τελικό. Και στου 45 έχασε τέταρτο το Άλμπα. Ναι. Δηλαδή, και αν γίνει 1-1, έχει κρυθεί και η πρόκριση και το πιθανό τέτοιο να λύσει 2-2. Αλλά τώρα από αυτά που έλεγε, αν παίξει ο Μάτος, θα παίξει, είπε, είναι 50-50, όχι, δεν κατάλαβα καλά. Θα παίξει, είχε κάποιες ενοχλήσεις, αλλά μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα. Δεν έχει θεματάκια. Θα παίξω κόκκινη κάρτα Μάτος. Θα την παίξω, αυτό το πράγμα θα το παίξω. Ξένος διαιτητής θα είναι ή Έλληνας, δεν το... Θα είναι ένας Γερμανός. Ο Γερμανός θα είναι ο Σβάιερ, άμα θυμάμαι καλά. Όχι αυτός που ήρθε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άλλος. Όχι, άλλος είναι. Άλλος έχει ξανασφυρίξει τον ΠΑΟΚ επί εποχής, Χουπ Στέφενς, να πούμε, και είναι από την ελίτ της... Με τη Σάλκε. Όχι, με τη Σάλκε δεν μπορεί να το σφυρίξει. Όχι. Τότε νομίζω ο ΠΑΟΚ είχε περάσει στους ομίλους του Europa League. Οπότε... Είπες ότι σφύριξε σε ποιο μάτς. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Εντάξει, καλά, δεν παίζει ρόλο. Ναι, Α, έχει οριστεί, δηλαδή είναι τελειωμένο αυτό. Ναι, έχει οριστεί. Σήμερα ανακοινώθηκε από την Κέντρα. Γερμανός δηλαδή. Ναι, Γερμανός είναι. Ναι. Είναι, θεωρείται στην ελίτ των διαιτητών στην UEFA. Οπότε θα δούμε το πώς θα μετά από αυτό που έγινε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που στείλανε Γερμανό, ήρθε Γερμανός. Εγώ δεν θα ερχόμουν, ας πούμε. Γιατί ο άνθρωπος το διέκοψε το μάτς και άλλοι. Βγάλανε απόφαση να ξανασυνεχίσει άσχετα μετά στο τέλος. Και πιστεύω ότι τη βγάλανε αυτή την απόφαση γιατί δεν υπήρχαν και ημερομηνίες βασικά μετά. Γιατί η απόφαση βρήκε 10 μέρες πριν τελείωσε το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν νωρίτερα, πιστεύω θα το συνεχίσανε το παιχνίδι. Εγώ δεν θα ερχόμουν, άμα είμαι Γερμανός, να σου πω την αλήθεια, να σφύριξω σε Ελλάδα. Δεν θα ερχόμουν. Εντάξει, τώρα μπορεί να ξέρει. Ναι, αυτό είναι. Μόνο Γερμανός δεν μοιάζει αυτή η φάτσα. Μόνο Γερμανός δεν μοιάζει. Ναι. Αυτό μοιάζει Γερμανόφατσα. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, θα παίξω εγώ γιατί σου λέω προβλέψεις έτσι είναι. Γιατί και εσύ έκανες πριν το Άρης ΠΑΟΚ που σου είχα ζητήσει και έκανες ομολογουμένως εκπληκτική πρόγνωση που σου είχα ρωτήσει ποιον θα. Α, για τον Βιερίνια. Ναι, ποιος λέω θα ποντάριζες για πρώτο γκολ και μου είπες Βιερίνια. Και δεν το έπαιξα ο Χάζος. Δεν το έπαιξα. Εγώ δεν το έπαιξα εγώ, θα το παίξεις εσύ. Λοιπόν, κόκκινη, αλλά στο τέτοιο που είμαι δεν τα έχει αυτά, να πω την αλήθεια. Στην εταιρεία που είμαι θα αλλάξω την εταιρεία. Τώρα που σου έκανα και μουτράκια. Που έκανα και μουτράκια, τους έστειλα τώρα, αν με ακούνε. Δεν λοιπόν, κατάλαβα ποια είναι. Ποια ναι, θα πάω στην. Θα το πω. Θα αλλάξω. Θα πάω σαν. Μπορώ να το πω γιατί νομίζω είναι και στο σταθμό η Στοίχημαν. Που έχει και πολύ περισσότερα ειδικά στοιχήματα, έτσι. Λοιπόν, θα τους ρίξω ένα μαύρο. Όπως βλέπεις, τίποτα μουτράκια. Δεν δίνουν. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το κλείνα. Να σου πω την αλήθεια. Θα παίξω Μάτος κόκκινη κάρτα Μάτος. Θα την παίξω αυτή να την τέτοια. Ανάλογα βέβαια και το πω. Εγώ πάντα παίζω Στέλιο το ποσοστό με βάση με τις πιθανότητες που έχει. Δηλαδή, αν το ποσοστό είναι ελκυστικό και εγώ κρίνω ότι έχει πιθανότητες αρκετές, έτσι παίζω.
Κατάλαβε, δεν θα παίξω. Στοιχηματικά ο Μάτος είναι μια καλή επιλογή. Για κόκκινη. Δεν ξέρω το τι, ναι, τι απόδοση δίνει. Αυτό αλλά λέω. Με βάση τη. Γενικότερα, εντάξει, το να πάρει κόκκινη κάποιο παίκτη. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Πάντα. Και ειδικά και σε τελικό που δεν. Και ο διαιτητής προσέχει. Δηλαδή να μην γίνει κάτι αμέσως να βγάλει την κόκκινη. Προσέχει. Έτσι. Και είναι και λίγο πιο ανεκτικός όταν πρόκειται για τελικό. Αλλά γι' αυτό λέω την απόδοση. Αν μου το δίνει κανένα δεκαρικάκι, 8, 7, θα το ρίξω το Μάτος ένα καλό έτσι. Εντάξει, ο Μάτος είναι λίγο τσαπατσούλης, ναι, στο θέμα κάρτα. Είναι, ναι, λίγο. Παίζει λίγο και με τα χέρια, παίζει λίγο. Το χεράκι το έχει, εντάξει. Το χεράκι το έχει και τον αγώνα. Δεν τον βλέπουν όμως εδώ στην Αέμπειρα. Ο Γερμανός πιστεύω να βάλει φακούς και να τον δει έτσι λίγο. Τώρα ξέρει να εντάξει, εγώ ποντάρω στην ποιότητα του. Ωραία, του εγώ επειδή φέτος, είπα αυτό, εσύ οπότε, τι θα. Μια που μέχρι, το μάτς, μέχρι το μάτς, δε θα, μέχρι το τελικό δεν θα ξανάσει εδώ στο στούντιο, οπότε μπορείς να μας πεις. Γιατί πρόβλεψη είναι αυτή. Πρόβλεψη είναι κάτι. Τώρα, ναι, δυσκολεύει. Δεν παίζει για το που λένε. Δεν παίζει. Θα έλεγες πάλι Βιερίνια. Ναι, ρε φίλε. Πάλι Βιερίνια θα έλεγες. Τώρα θα πω το δεύτερο που λένε. Ντιέκο Μπίσεσβαρ. Ότι θα βάλει γκολ. Α, σκόρερ είναι η timeline. Σκόρερ, ναι. Θα ποντάρω σκόρερ. Δηλαδή, για να σε κάνω έτσι, να σε τσικλήσω λίγο, θα είναι 3-0 Μπερτσάκ. Μπορεί να βάλει ένα γκολ ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Τρία γκολ δεν πιστεύω. Δεν μπορεί. Δεν θα φάει. Και χθες λέγαμε δεν μπορεί να φάει πάνω από ένα γκολ, δύο άντε ή δεν, και έφαγε 4. Ο μεγάλος Πικέ. Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως για τη μικρή ομάδα της Καταλωνίας. Σαν Μαδριλένος που είμαι, μικρή ομάδα. Α, είσαι και Ρεάλ, ε. Χάρηκες άρα χτες. Κάτι λίγο. Είδα και τους φίλους μου που είναι Ρεάλ, είχαν ένα χαμόγελο, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο, γιατί ξεκίνησαμε και βγήκε ο Μαρίνος εκείνη τη στιγμή για τη συνέντευξη εδώ στο Λίμπερο του Φραν Βέλεθ, που έβαλε το κανονικότατο γκολ στην Τούμπα. Κανονικότατο, έτσι, να μην τα λέμε αυτά. Είπαμε για τη νέα σεζόν. Για την σεζόν του στον Άρη. Από την αρχή νιώθω αγάπη από όλους. Είμαι ευχαριστημένος εδώ. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Πετύχαμε τους στόχους μας και νιώθω πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα παιχνίδια και την προετοιμασία. Έπαθα πλάκα με τον κόσμο της ομάδας που ήταν συνέχεια στο πλευρό μας. Δεν έχω ξαναγίσει τέτοια αγάπη και το εκτιμώ αυτό. Εντάξει, τέτοια αγάπη πού να τη ζεις, στη Λεχ Πόζνα. Αν και εκεί είναι και εκεί φανατική είναι στην Πολωνία. Ναι, 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 ναι. Τους είδαμε εδώ πέρα, όχι τη Λεχ Πόζνα, αυτούς για Αγγελόνια που είναι και πολύ. Πολύ πίνουν οι άνθρωποι. Για τους Έλληνες φιλάθλους, είναι πιο ένθερμοι σε σχέση με την Πολωνία και την. Καλά, με την Ισπανία, ρε φίλε, τι ήταν αυτό που μας είπες. Είναι πιο ένθερμοι οπαδοί σε σχέση με την Πολωνία και την Ισπανία. Καλά, την Ισπανία νομίζω όλοι είναι πιο ένθερμοι. Ποια Ισπανία? Defense φωνάζεται στα γήπεδα. Και κάτι λευκές πετσέτες. Το ζουν πιο έντονα. Μας μεταδίδουν το πάθος και στον αγωνιστικό χώρο είναι κάτι το μοναδικό. Για το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Όταν μου έδωσε το περιβραχιόνιο, ένιωσα έκπληση. Ένιωσα ακόμα πιο σημαντικός από την υποστήριξη που εισέπραξα. Μου δίνει ευθύνη όλο αυτό, με κάνει όμως και χαρούμενο και πιστεύω σε εμένα περισσότερο. Για τα σκαπανεβάσματα της σεζόν, έχω εμπειρία και από άλλες ομάδες. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε, κάνουμε και φέτος, όπως κάναμε και φέτος και βελτιωνόμαστε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν, αυτό είναι ωραία ερώτηση. Και όλοι θα πιστεύουμε ότι θα πει, όμως δεν είναι αυτή η απάντηση που όλοι έχετε στο μυαλό σας. Το σημαντικότερο παιχνίδι ίσως ήταν αυτό με τη Λαμία με τον γκολ του Ματίγια. Εννοεί το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, που άρεσε ήταν πραγματικά εκείνη την μέρα, δεν δικαιούταν κάτι παραπάνω από την ισοπαλία. Έβαλε γκολ στα χασομέρια με το φάουλ του Ματίγια, αν θυμάσαι, που δεν την βρήκε κανένας. Α, ναι, κατάλαβα. Αυτό πλέον, ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Μετά από εκεί, γιατί περισσότεροι λένε το μάτς στην Ξάνθη. Εγώ συμφωνώ με τον Βέλεθ ότι αυτό ήταν το σημαντικό. Γιατί αν το μάτς έλεγε 0-0, είναι και το μάτς που τελείωσε και γιούχαρε ο κόσμος. Παρότι ο Άρης κέρδισε, γιούχαρε. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, αν αυτό το παιχνίδι ήταν 0-0, μπορεί να μην ήταν έτσι η πορεία του Άρη. Εγώ διαφωνώ με περισσότεροι που θεωρούν την Ξάνθη το παιχνίδι, ας πούμε, που άλλαξε. Έτσι προς τα πάνω την ομάδα. Για τους τραυματισμούς και αυτά δεν μας έμειναν. Για τον γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ένα και λίγο τους ήταν. Έπρεπε να βάλω άλλα 4. Α, όχι, όχι. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα αυτό το γκολ. Μετά από εκείνο το τέρμα, κερδίσαμε και την ΑΕΚ και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο κόντρα σε ομάδες που όλη τη σεζόν ακούγαμε πως δεν μπορούμε να πάρουμε βαθμούς. Δεν πήραμε. Στον πρώτο δεν πήραμε καν βαθμό. Το σημαντικότερο όμως είναι πως παίξαμε σαν ομάδα. Άλλαξε η νοοτροπία μας, γίναμε νικητές, δουλέψαμε σαν ομάδα και αυτό βγήκε στο γήπεδο.
για την παραμονή του στον Άρη. Το σημαντικότερο είναι ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη με τον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα χρόνο έχει ακόμη. Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Έχω προτάσει και από άλλες ομάδες. Όμως την τελική απόφαση την έχω εγώ και ο Άρης. Τα συμβόλαια είναι για να τηρούνται. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος στην ομάδα. Αν συμβεί κάτι το καλοκαίρι, δεν το γνωρίζω. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν με τον Άρη. Θα παίξει και Ευρώπη. Είναι ναι, κίνητρο για τον ποδοσφαιριστή αυτό. Για όλους τους ποδοσφαιριστές είναι κίνητρο η Ευρώπη, έτσι. Για την οικογένειά του, εντάξει, αυτά και τα λοιπά. Α, για το χθεσινό Liverpool Barcelona. Για να δω τι είπε. Πού σου να μου χάθεις κατσίκι. Υποστήριξε το. Το μπούλο. Τι είναι αυτά που λες, ρε Βέλεθ. Πάγκο. Παλιό καρτούν, τι είναι αυτά. Υποστήριζα Liverpool γιατί είμαι κοντά στη Real Madrid. Και ήταν πιο κοντά στις επιθυμίες μου. Ήταν μια τεράστια έκπληξη και είδαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σκέψου, μετά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δες τώρα, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι αυτό το, ξέρεις, πολλές φορές και με τον Τάσο το έχουμε σχολιάσει εδώ πέρα. Αυτά τα λίγο τα κουλτουριάρικα, τα ιδεολογικά, να μην θέλεις να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή να λέω εγώ εδώ πέρα ότι θέλω να πάει καλά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Φοβερό. Δες τώρα, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και δες. Τι λέει, είμαι πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήθελα να χάσει πως είναι τη Λίβερπουλ. Ναι. Είναι ρεβέλεθ να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, ρεβέλεθ. Αυτά τα κουλτουριάρο. Ακούς Κότσι. Αυτά τα κουλτουριάρο τέτοια μου τη δίνουν. Αυτά τα λογότυπα. Όχι, ρε, να κάνεις εσύ. Φυσικά να προοδεύσεις εσύ, αλλά είναι δυνατόν ο ανταγωνιστής μου ή αυτός που είναι δίπλα του απέναντι μαγαζί να θέλω να πάει καλά. Ναι. Να έχουμε το ίδιο μαγαζί. Να πουλάω σοκολάτες εγώ, να πουλάς και εσύ σοκολάτες. Ναι, να πρέπει να πάει καλά ο άλλος. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Είδες ο άνθρωπος, ήθελα λέει να κερδίσει η Λίβερπουλ. Θα σε φτιάξω εγώ στο επόμενο. Σε επόμενο εντός έδρας ο Χαρλάου, θα σε φτιάξω εγώ, Μπέλε. Που ήθελε στη Λίβερπουλ. Καρτούν. Λοιπόν, επειδή βλέπω και σιγά σιγά στο. Πηγαίνουμε και στο τέλος, Στέλιο. Έτσι, παραπέντε βλέπω. Στο φινάλε, ναι. Παραπέντε. Δεν ξέρω, κάτι θες να πεις να κλείσουμε σιγά σιγά. Έχω να πω πως βγήκε μια ανακοίνωση πριν από λίγο από τους σύνδεσμους φιλάθλων ΠΑΟΚ πως θα πάνε στην αυριανή πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ που είναι αύριο στις 10.30 στο γήπεδο της Τούμπας για να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές εν ώψη του τελικού. Και να πω ότι εντάξει, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Να πούμε πως εγώ θα είμαι στο γήπεδο. Θα πάω να το καλύψω δημοσιογραφικά από το www.paokday.gr όπου μπορείτε ξαναπέσω. www.paokday.gr όπου θα υπάρξει σχετικό ρεπορτάζ και την Παρασκευή από τις συνεντεύξεις των δύο φιναλίστ αλλά και στο ΆΚΑ πριν τον αγώνα, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος. Και φωτορεπορτάζ να υποθέσω. Τα πάντα όλα θα έχει. Θέλω να βγάλεις και μία selfie όταν θα φάτε το δεύτερο γκολ. Να βγάλεις μία. Παίξε μπίσεσβαρ. Βάλε ένα μπίσεσβαρ. Anytime, ένα ευρώ μπίσεσβαρ. Κοίτα, τώρα μετά από αυτό, θα το βάλω μαζί με κάποιο άλλο. Έτσι, σοβαρά και θα σου το δείξω στο στοίχημα. Εντάξει, ένα βουλάκι. Δεν σου λέω περισσότερο. Δεν μπορούσα να σου πω να βάλω 10 ευρώ. Καλά, όχι. Να βάλω ένα βουλάκι μαζί με. Anytime όμω. Ναι. Δηλαδή, στο 3-0 στι καθυστερήσει να βάλει. Θα λέω άντε ρε μπίσεσβαρ, βάλε ένα γκολ. Θα το πατρονάρω κι εγώ. Και θέλω μία selfie όταν τελειώσει να μου βγάλει μία selfie. Βασικά τον τρέγια θέλω να δω όταν τελειώσει το μάτς. Μία selfie. Κοίτα, εγώ σου είπα, εφόσον φέτος ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, δεν σε πειράζει. Δεν με νοιάζει. Λογικό, δηλαδή, λογικό. Ό,τι και να γίνει στο τελικό. Εντάξει, θα στεναχωρηθείς, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη στεναχώρια. Δεν θα πετάω από τη χαρά μου. Ναι. Αλλά σωστό. Εφόσον η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα έτσι όπως το πήρε, αίτητη. Βέβαια. Τώρα εντάξει, το κύπελο, okay. Είναι κοινή λογική αυτή που λες. Εντάξει, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε έτσι. Θα είναι μια στεναχώρια φυσικά, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Αυτό θεωρώ. Εντάξει, ας πάρουμε κι εμείς μια χαρά μέσα στη χρονιά. Είχα ένα φίλο Ηρακλειδέα που μου έλεγε πριν 2-3 αγωνιστικές, μου λέει μια ρε φίλε, λέει Ηρακλής Φόλα, μου λέει μια ρε φίλε, λέει καμία χαρά φέτος. Του λέω γιατί? Ρε, εσύ. Μου λέω για τον Ηρακλή, όχι ρε, εσύ δεν χάνετε κι εσείς πουθενά. Ναι, να πούμε, να πάρω μια χαρά. Έστω για 3-4 μέρες, μετά κανικίστε. Εγώ επειδή για να ευλογήσω και λίγο τα γένεια που δεν έχω, έχω λίγο. Θα ξέρεις το θα πούμε Παρασκευή Σάββατο μάλλον. Λοιπόν, άμα μου είπες το θυμόσουν κιόλας, γιατί το είχες ακούσει. Στην αρχή της χρονιάς εδώ πέρα, με τον Τάσο που λέγαμε, ας πούμε, έτσι κάναμε προβλέψεις που θα τερματίσει ο ΠΑΟ και ο Άρης και αυτό, είπα τον Άρη πέμπτο, ούτε τέταρτο ούτε έκτο. Πέμπτο είπε τον Άρη και είπα στο μπάσκετ που στην αρχή, διότι οι κινήσεις που είχε κάνει ο Άρης σαν ονόματα, γιατί τους ξέραμε όλους αυτούς τους παίκτες, γιατί δεν μπορούσε να πάρει ο Άρης λόγω του μπαν, μόνο παίκτες που έπαιζαν την προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα, έτσι. Και υπήρχε μια σχετική έτσι
ότι ήταν καλά. Και όντως, σαν ονοματάκια ήταν καλά στις ομάδες που παίζανε αυτοί που ήρθαν. Είπα εδώ πέρα και είχε κάνει λίγο και έκπληξη και στον Τάσο, θυμάμαι, ότι ο Άρης θα τερματίσει μεταξύ 7ης και 10ης θέσης. Και τώρα γι' αυτό σε ρώτησα, ο Άρης βγήκε 10ος μετά από αυτή την ήττα, έτσι. Ναι. Βγήκε 10ος. Δηλαδή αυτά τα δύο αν τα είχα παίξει, θα είχα κερδίσει βέβαια. Θα έβγαλες ένα καλό μεροκάματάκι. Ναι, ένα καλό μεροκαματάκι. Λοιπόν, την πέμπτη θέση το θυμάμαι γιατί το είχε πει σε μια από τι εκπομπέ που, που είχαμε έρθει εδώ. Ναι. Μαζί σου, έτσι. Ναι, ναι, το θυμόμουν. Εκεί το θυμόμουν. Το είχα επαναλάβει αυτό. Λοιπόν, ωραία, ναι, πάμε. Διάβαση για Πορκίτο να διαβάσω και εγώ αυτό, να κάνουμε και τον επίλογο και να δώσουμε. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Όταν ξέρεις τα πάντα, Στέλιο, για το UEFA Champions League, οι κολλητοί σου μπορεί να σε λένε κολλημένο, η Pepsi όμως σε στέλνει τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό Pepsi UEFA Champions League Masters στο Facebook και απάντησε σωστά σε ερωτήσεις του quiz για να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα. Απόλαυσε όλους τους συναρπαστικούς αγώνες του UEFA Champions League μέχρι το τελικό, παρέα με την ανανεωμένη υπέροχη γεύση της αγαπημένης σου Pepsi. Όντως, Pepsi να πω και, και Pepsi Max πιο παλιά χτυπούσαμε, να πω την αλήθεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Pepsi, λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο. Πάμε στα λογότυπα όπως να αρχίσουμε. Σε ευχαριστήσω. Στα κλισέ, ναι, κλισέ λογότυπα. Σε αυτά, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσουν εδώ. Στο ραδιομέγαρο που λέει και ο άλλος. Ο μεγάλος Τάσος Τρέγιας. Στο ραδιομέγαρο ισχύει, αφού είναι τεράστιο. Ναι, είναι, αυτό είναι ότι είναι τεράστιο, είναι, είπαμε. Του έχω ρίξει και μια ιδέα να δω την υλοποιήσουν πίσω εκεί στη βεράντα που παίζει ποδόσφαιρο. Πραγματικά είναι γήπεδο η βεράντα του Λίμπερο. Δεν έχω πάει στην βεράντα. Είναι γήπεδο. Είναι γήπεδο πραγματικά. Να βάλουν έτσι δύο ηχιάκια, να φέρουν και ένα τζένα για ένα παρτάκι έτσι. Καμιά, δεν είναι ενοχλικά, α, δεν έχει γύρω τέτοιο. Μόνο Ζάχος ντουλίνγκ αυτές οι ιδέες. Λοιπόν, to know us better, με τον κόσμο. Να καλέσεις και κόσμο, τους ακροατές, ναι, να κάνεις παρά, ένα παρτάκι. Λοιπόν, άρα το σίγουρο είναι πρώτο Θεός ότι θα ξανά είσαι κάποια δεδομένη στιγμή εδώ πέρα. Κάποια στιγμή, ναι. Κάποια στιγμή. Θα σας ξανάρθω. Λοιπόν, για να μην σου λέω ψέματα, να περάσεις καλά στην Αθήνα, να έρθεις με άδεια χέρια σου, εύχομαι. Λοιπόν. Την αλήθεια σου πω, δεν μπορώ να λέω ψέματα στο μικρόφωνο. Εντάξει. Λογικό. Όπως και εσύ, το αντίστοιχο θα μου έλεγες, δεδομένο. Εντάξει. Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι όμως στο Λίμπερο. Ακολουθούν τα δύο παλικάρια μας, ο Νίκος Ομοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος, με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 η ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά. Φυσικά υπάρχει και ο δεύτερος ημιτελικός που αρχίζει αυτή τη στιγμή, νομίζω. Άγιαξ Τότεναμ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο και όποιος κερδίσει να κερδίσει και τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Το φίλο μας πάντα είναι εδώ πολύτιμος. Συνεργάτης πολύτιμος. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, το Στέλιο και τον Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.